Κυρίες και κύριοι, αυτή εδώ έχω πει, ξέρετε ότι είχε ανέκαθεν μια αγάπη έτσι, στο ιταλικό ποδόσφαιρο. Δεν είχε βεβαίως την αγάπη στο ιταλικό ποδόσφαιρο που έχουν οι κανονικοί δημοσιογράφοι. Δεν είχε, ας πούμε, την κανονική αγάπη που είχε ο κύριος Ρίτσαρσον παλιά στο Channel 4, ο οποίος ο υπέροχος αυτός τύπος, ήμουν στην Αγγλία τότε και τον έβλεπα. Ας πούμε, έκανε την καλύτερη δουλειά του κόσμου, πρέπει να σου πω. Έτσι, λοιπόν, ήταν ανταποκριτής του. Θυμάμαι, Channel 4 ήταν η ITV, ITV νομίζω, στη Ρώμη και έβγαζε, το περίφημο Football Italia. Το θρυλικό. Το θρυλικό Football Italia. Το οποίο ήταν μια εκπομπή, πώς να πω, ο Τάσος Δούσης στο Κάλτσιο. Αυτό ήταν στην πραγματικότητα. Έτσι, γιατί ήταν ο κύριος Ρίτσαρσον, ο οποίος έβγαινε. Δηλαδή, ξεκίναγε η εκπομπή και ήταν, ξέρω εγώ, καλησπέρα σας από τη Βία Μοντεναπολεόνε. Πίνουμε το εσπρεσάκι μας. Βάζα δίπλα λουλούδια, ελόφερο. Δίπλα το μαγαζί του Αρμάνι. Ναι. Ωραία πράγματα. Εσπρεσάκια, ξέρω εγώ, πανίνι, αυτό και τα λοιπά. Και λέει, εντάξει, με την ευκαιρία, ας ανοίξω και την κατζέτα τέλος πάντων, να δω τι γράφει σήμερα, να σας πω. Εντάξει, αυτές είναι εκπομπές. Με ένα μαντήλι στο πέτο. Ναι, ρε. Λογικά. Με ένα μαντήλι στο πέτο και μια αγάπη στην καρδιά, Στέλιο. Λοιπόν, οπότε δεν έχουμε ακριβώς εμείς τέτοια αγάπη για το ιταλικό ποδόσφαιρο. Αλλά τέλος πάντων. Το ιταλικό ποδόσφαιρο το αγαπάμε. Δεν έχει σημασία να το αγαπάμε περισσότερο ή λιγότερο από τον κύριο Ρίτσαρσον. Σίγουρα το αγαπάμε λιγότερο, κυρίες και κύριοι, από τον Στέλιο Καρακάση και τον Δημήτρη Χρυσικό, οι οποίοι είναι σήμερα μαζί μας και οι οποίοι εδώ και κάποιο καιρό έχουν ξεκινήσει το Κάλτσιο Σμπαλιάτο, το οποίο θέλω να συζητήσουμε. Κάλτσιο, τι σημαίνει το λάθος Κάλτσιο? Τι είναι ακριβώς, είναι μια άλλη έκφραση, επειδή, αυτό που κάτι άλλο σημαίνει. Επειδή νονός είναι ο Δημητρής, του podcast, κάτι είχε διαβάσει, νομίζω που είχα γράψει εγώ στο για Νεγκρόνι Σμπαλιάτο, για το κοκτέιλ. Okay. Το Μπαρμπάσο. Το Μπαρμπάσο φτιάχτηκε στο Μιλάνο το πρώτο Νεγκρόνι Σμπαλιάτο. Ναι. Και μου λέει, θα το βγάλουμε έτσι το podcast. Ναι. Θα μας πει γιατί. Και όχι Νεγκρόνι Σμπαλιάτο, Κάλτσιο Σμπαλιάτο. Κάλτσιο Σμπαλιάτο. Ναι. Για πες, Δημήτρη. Εντάξει, η σκέψη μου ήταν ότι είναι δύο τύποι σε ένα στούντιο κάπου στην Αττική. Δεν έχουν κανένα λόγο να μιλάνε για ιταλικό ποδόσφαιρο. Κανένα λόγο να ξεκινάνε ένα podcast φωνάζοντας για τη Λέτσε, οτιδήποτε, ξέρεις. Αλλά για κάποιο λόγο δουλεύει. Ναι. Και κάποιος Ιταλός το βάζει να το ακούσει, αλλά δεν καταλαβαίνει τι λένε. Απλά είναι δύο ηλίθιοι που μιλάνε στα ελληνικά για τον, δεν ξέρω, για τον Μασκυρότο και για τον οτιδήποτε. Και κάπως έτσι το συνέδεσαι. Όπως φτιάχτηκε το λάθος. Το λάθος Νεγκρόνι. Ναι. Ότι έτσι είμαστε και εμείς μιλάμε για το λάθος ποδόσφαιρο. Για το λάθος ποδόσφαιρο. Ωραίο. Ωραίο είναι αυτό. Ωραία πράγματα είναι αυτά. Αν και νομίζαμε στην αρχή ότι το Σμπαλιάτο είναι και λίγο δύσκολη λέξη, ρε παιδί μου. Σαν δεν είναι και πιο πιασάρικη, να το πω και έτσι. Έτσι, δηλαδή. Το Κάλτσο, οκ, το ξέρουμε. Το Κάλτσο το ξέρουμε, ναι. Το Σμπαλιάτο είναι λίγο. Γράφεται και περίεργα, έχει το G, το E, το τέτοιο. Ναι. Είμαι πρέπει να σου πω ότι το Σμπαλιάτο με παραπέμπει σε μπάλα παγωτού. Δηλαδή ότι μπαίνω σε ένα μαζί, λέει, παρακαλώ, ξέρω, σινιόρετε, τι θα θέλατε. Δύο σμπαλιάτα. Ναι, δύο, ξέρω εγώ, βάλε μια μπάλα σοκολάτα, μια μπάλα φράγκολα και βάλε ένα σμπαλιάτο που το βλέπω και μου φαίνεται, ξέρω εγώ, το λυμπίζω. Ναι, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο, είναι πολύ ιταλικό όμως. Είναι ιταλικό και είναι, νομίζω ότι είναι ταιριαστό γιατί είναι μια λέξη βαριά. Δηλαδή είναι μια λέξη που δεν την ακούς και φεύγει. Δηλαδή την άκουσες, την είδες, τη διάβασες, την ξέχασες. Ναι. Έχεις μείνει, λες κάτι έχει γίνει εδώ πέρα και δεν το έχω καταλάβει. Είναι επί της ουσίας το λανθασμένο, ναι. Το λάθος Κάλτσο. Ναι. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό σε κάθε περίπτωση. Και φυσικά ελληνοποιείται έτσι, δηλαδή είμαστε εις Μπαλιάτη. Δεν ασχολείται κανένας να το πει ολόκληρο. Εντάξει, ναι. λίγο αδόκιμο αυτό και γραφικό, αλλά ναι, ωραίο. Αλίμονο. Ωραίο, αλίμονο. Δηλαδή, πώς το λένε, ποιος είπε, ποιος θέλει να δοκιμάσει από τους σούπα της γραφικότητας και είπαμε εμείς όχι. Ποτέ δεν συνέβη. Σε καμία περίπτωση. Ποτέ δεν συνέβη. Με ξέρεις. Ναι, αλίμονο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όπως ακούσατε, βρισκόμαστε εδώ με τον Στέλιο Καρακάση και τον Δημήτρη Χρυσικό, τους ανθρώπους δηλαδή, οι οποίοι δημιούργησαν το Κάλτσιο Σμπαλιάτο, το podcast αυτό το πολύ ωραίο, το οποίο αριθμεί αρκετά επεισοδιάκια. Ναι, δεν είναι και πάρα πολύ παλιό, επί της ουσίας, έτσι. Από πέρυσι τον Οκτώβριο. Από τον Οκτώβριο πέρυσι, ρε παιδί μου, αλλά ναι, το συνεχίζουμε. Ναι, ότι δηλαδή, ας πούμε, δεν έχουμε κλείσει χρόνο δηλαδή. Όχι ακόμη. Κλείνουμε χρόνο σε δύο μήνες.
κλείνω. Ναι, όχι. Θα κάνουμε. Όχι. Θα το γιορτάσουμε. Πανηγυρικό anniversary. Θα έχει εορτασμό. Ελπίζουμε σε τραπέζι στο Ενωτέκα, στο κρασάδικο του Βίρντης. Ελπίζουμε. Του Πιερπάολο Βίρντης. Του Πιερπάολο Βίρντης. Έχει τρομερό κρασάδικο στο Μιλάνο. Ναι. Στην Πρέρα, την περιοχή. Ναι. Πάρα πολύ κοντά στον Ντουόμο. Ωραία. Δηλαδή στις ωραίες περιοχές, εκεί. Πού αλλού. Δεν θα χρειαστεί να περπατήσεις πάρα πολύ, ρε παιδί μου. Ναι. Ναι. Και σκεφτόμαστε αυτό και ελπίζουμε τα ιταλικά μας να είναι και καλύτερα μέχρι εκείνη τη στιγμή, να το πάρουμε για μια ωραία συνέντευξη. Έχω την εντύπωση ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές, είτε είναι, πώς να πω, κομψευόμενοι και κυριλέ, τύπου Αντρέα Πίρλο, είτε είναι λίγο πιο χωριατλαμάδες, ξέρω εγώ, τύπου Ινιέστα. Μιλάω τώρα για δύο που έχουν σχέση με το κρασί. Όταν πιάνουν ένα ποτήρι κρασί στο χέρι και μιλάνε, βγάζουν τον καλύτερο εαυτό τους. Δηλαδή είσαι άλλος άνθρωπος, ρε παιδί. Όπως ο περισσότερος κόσμος, έχω να πω εγώ. Αλλά, ναι. Καλά, γενικά οι Ιταλοί, ρε φίλε, συγγνώμη κιόλας. Δηλαδή βλέπεις τον Πίρλο με τον Μαλντίνι να κάθονται σε ένα παγκάκι. Απλά να κάθονται. Χωρίς να προσπαθούν πάρα πολύ. Να. Και βλέπεις αυτή την εικόνα. Να. Σαν εικόνα. Έτσι, από, που παρακολουθούν την προπόνηση Μίλαν. Να. Και λες, okay, ναι. Να. Ναι, με ένα κρασί. Και υπάρχει και αυτή η τεράστια φωτογραφία με τον Πίρλο, ο οποίος είναι στο αμπέλι του. Έτσι, προφανώς, γιατί αν έχει κάτι η Ιταλία, έχει αμπέλια. Ειδικά η Βόρεια. Και ο Πίρλο, αρκετά δικά του. Και ο Πίρλο να κάθεται και σε μια καρέκλα Bauhaus, ξέρεις, λίγο μοντέρνα, με ένα ποτήρι κρασί, ξέρεις, με αυτό το γυλαίκο, με το καμισάκι, με το καστόρινο παπούτσι και λες. Ναι. Ναι, ναι, φίλε, ναι, φίλε μου. Και με αυτό θα ήθελα να ήμουν εσύ λίγο. Και με αυτό το ύφος που είχε πάντα ο Πίρλο του τύπου δεν με νοιάζει και ποτέ δεν με ένοιαζε. Νομίζω ότι αυτό είναι το ύφος του Πίρλο. Δηλαδή δεν με νοιάζει τα συμβαίνει μετά. Δεν με νοιάζει τώρα. Δεν με νοιάζει τι συνέβη και πριν. Δηλαδή. Okay. Και θα κάνω πανένκα στα πέναλτι. Και η ζωή θα συνεχιστεί. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να συμβεί. Λοιπόν. Οπότε κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε τις συστάσεις μας όπως συνήθως γίνεται την Παρασκευή νωρίς. Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club, το Fight Club της Παρασκευής. Είμαστε εδώ παρέα με τον Τάκη Μπουλή, ο οποίος βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Την Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς για ιταλικό ποδόσφαιρο σήμερα, παρακαλώ, και ό,τι άλλο σχετικό, εν πάση περιπτώσει, νομίζετε. Μέσω του γνωστού τρόπου, δηλαδή μπαίνετε στο sportfm.gr, κλικάρετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας, εκεί που λέει ραδιόφωνο live, ανοίγει ο media player και μαζί του μια φόρμα μέσω της οποίας μπορείτε να γράψετε και να μας στείλετε αυτά τα οποία θέλετε να μας πείτε. Από εκεί και πέρα τα email σας στο rama05@yahoo.gr, fightclub2.0 για να μας βρείτε σε Facebook και YouTube. Το ίδιο ακριβώς γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής. Fight Club 2001, αν για κάποιο λόγο μόνο εσείς γνωρίζετε, θέλετε να μας ακολουθήσετε στο Instagram, και fightclub.gr, το site της εκπομπής. Είμαστε στο μικρόφωνο, όπως προείπαμε, Στέλιος Χρυσικός, Άκυρο. Στέλιος Καρακάσης. Στέλιος Καρακάσης, Δημήτρης Χρυσικός και Γιάννης Σαούσης. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, μιλάμε για ιταλικό ποδόσφαιρο. Και αφού συστήσαμε το podcast των παιδιών, το οποίο μπορείτε να το βρείτε Κάλτσιος Μπαλιάτο, όπως το ακούτε, SBAGLIATO, συγγνώμη, πρέπει να το κάνω spelling, αλλά ρέει στο στόμα. Εντάξει, αλλά πρέπει να το κάνω. Λοιπόν, μπορείτε να βρείτε τη σελίδα του στο Facebook, μπορείτε να βρείτε στο κανάλι στο YouTube, μπορείτε να βρείτε τέλος πάντων σε διάφορα μέρη το Κάλτσιος Μπαλιάτο, και να δείτε και να ακούσετε στο Spotify, και να δείτε και να ακούσετε τα podcast των παιδιών και αυτά τα οποία λένε. Οπότε η κουβέντα μας σήμερα έχει να κάνει με το ιταλικό ποδόσφαιρο. Θα ξεκινήσουμε από το με το τι ασχολείστε στα δικά σας podcast. Δηλαδή, okay, είπαμε, ξεκινήσετε προφανώς, μου το πω, ξεκινήσετε, είπα, εντάξει, okay, γουστάρουμε το ιταλικό ποδόσφαιρο, θα λέμε βλακίες, δεν πειράζει, πάμε να κάτσουμε, να βγάλουμε κάτι. Α, τι ωραία γίνεται podcast. Α, τι ωραία, ας το κάνουμε. Κάπως έτσι φαντάζομαι. Ναι. Τι έγινε. Επί της ουσίας είναι ότι μιλούσα με τον Δημήτρη στο ίντερνετ και του λέω, δεν υπάρχει ένα podcast για τη σερία. Και μου λέει, Δημήτρης, εσύ πρέπει να το κάνεις.
και του λέω: δεν θες να το κάνουμε μαζί. Οπότε έτσι άρχισε εντελώς ξαφνικά. Ωραία. Στα μέχρι εδώ, δηλαδή στους 10 προς 11 μήνες που έχετε βγάλει, ας πούμε, πόσα επεισόδια? 25 επεισόδια. Mm-hmm. Ωραία. Ποια είναι, δηλαδή, η θεματική σας ισορροπή? Κάπου έχετε αποφασίσει ότι, παιδιά, εμείς θα μιλάμε, ξέρω εγώ, κυρίως για τη Serie A όπως είναι σήμερα, θα ακολουθούμε την επικαιρότητα, θα κάνουμε flashback? Κατά 90% είναι επικαιρότητα. Mm. Δηλαδή, βλέπουμε τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου. Δυστυχώς καμιά φορά όλα. Δυστυχώς καμιά φορά. Και μπαίνουμε στο στούντιο και μιλάμε για την αγωνιστική. Στα break συνήθως, δηλαδή τα εθνικά, θα κάνουμε κάποιο αφιέρωμα, το οποίο συνήθως είναι πιο, πώς να το πω, αφιερωματικό για το παρελθόν, λίγο ρετροσπεκτίβα, λίγο οι μεγάλες ομάδες Ιταλίας, παίκτες, κάτι τέτοιο. Οπότε ισορροπεί κάπου εκεί, ας πούμε. Αλλά κατά βάση... Έχουμε κάνει και ένα για όταν το Μιλάνο κατέκτησε στην Ευρώπη στα 60's. Δύο πρωταθλητριών, η Ίντερ, δύο η Μίλαν. Τα έχουμε ζήσει και οι δύο πολύ έντονα, όπως καταλαβαίνεις. Ναι, το θυμόμαστε πάρα πολύ. Είναι αλήθεια. Ναι, αλλά επί της ουσίας αυτό που κάνουμε κάθε εβδομάδα είναι να ασχολούμαστε με την αγωνιστική τη σέρια. Που πέρασε. Ναι. Σαν να κάνουμε ένα round-up, ας πούμε, της αγωνιστικής. Ναι, μιλάμε και τα βλέπουμε όλα τα μας. Yeah. Δηλαδή, καμιά φορά μιλάμε μεταξύ μας και ξέρεις, έχει κάποιο... το Ρήνο Κάλιαρη μπορεί να έχει το μεσημέρι και να λέμε: «Οκ, okay, ποιος θα το δει αυτό? Ποιος θα είναι ο τυχερός?» Αλλά τα βλέπουμε τα μάτια. Είναι η αλήθεια. Τα βλέπετε όλα, κάθε φορά. Έστω και ο ένας από τους δύο. Αυτό σίγουρα. Αυτό σίγουρα, ναι. Ναι, ναι. Εντάξει, είναι βαρύ. Είναι ανηφόρα. Μπορεί να είναι και ανηφόρα. Έχω να σημειώσω όμως ότι το ιταλικό ποδόσφαιρο, ειδικά τα τελευταία χρόνια, είναι λίγο υποτιμημένο ως προς το θέαμα που παρουσιάζει σε σχέση... Οκ, okay, βλέπεις Premier League, παιδί μου, η οποία έχει άλλο ρυθμό. Ναι. Βλέπεις Bundesliga, η οποία απλά οι άνθρωποι δεν παίζουν άμυνα. Ναι, εντάξει, χρόνια τώρα. Ναι, και απλά είναι λίγο παρεξηγημένη η Serie A και το ιταλικό ποδόσφαιρο σε σχέση με το θέαμα που προσφέρει. Δηλαδή, μπορείς θέλω να δεις κάτι παραπάνω γι' αυτό. Μπορείς να δεις πάρα πάρα πολύ ωραία μάτς. Βλέπεις τακτική. Τι άλλο βλέπεις? Εντάξει, τακτική, μα. Δεν βαριέσαι ποτέ. Είναι το πρώτο. Τακτική βλέπεις στην Ιταλία από τη δεκαετία του 80, δηλαδή. Από πάντα, ναι. Ναι, θέλω να πω ότι το ξέρεις αυτό. Από πάντα. Παραπέρα θέλω να μου πεις. Μάλλον όχι, το να μου πεις ότι ακολουθείτε ακόμα το πνεύμα των δεκαετιών 80-90, όπου οι τακτικές ομάδες έφτασαν στο απόγειό της, είναι και αυτό κάτι. Γιατί όντως, αν έχεις παρατήσει λίγο το ιταλικό ποδόσφαιρο, κάποιος θα λέγει ότι έλα μωρέ τώρα, σιγά τώρα, μην κάνουν ακόμα αυτά, θα τα έχουν παρατήσει όλα. Το να μου λες ότι ακόμα έχει, πώς να πούμε, κρατηθεί κατά κάποιο τρόπο στην ψυχή των ομάδων ο σκληρός πυρήνας της τακτικής, ότι παιδιά, ό,τι και να κάνουμε, είμαστε σέρια, άρα είμαστε σέρια, οπωσδήποτε έχουμε τακτική, οπωσδήποτε κοιτάμε, οπωσδήποτε κάνουμε. Ισχύει ακόμα αυτό? Έχει σημασία? Γιατί είναι χαρακτήρας του ιταλικού ποδοσφαίρου. Ναι, βεβαίως. Έτσι. Κοίταξε, ισχύει. Σε ένα μεγάλο βαθμό βοηθάει το γεγονός ότι κατά βάση είναι Ιταλοί προπονητές. Δηλαδή σε μια λίγα, ας πούμε, που είναι 20 ομάδες, θα δεις 13-14 που έχουν Ιταλούς προπονητές. Δηλαδή πάνω κάτω έχουν μια φιλοσοφία. Αρκετές φορές είναι η προστασία του να μην δεχτούμε γκολ. Οπότε έχουν κρατήσει λίγο τη δική τους κουλτούρα. Σίγουρα ο ρυθμός τους δεν έχει καμία σχέση με την Premier League. Ναι. Εγώ νιώθω ότι είναι πάνω κάτω, μπορείς να διασκεδάσεις το ίδιο, απλά σαν να βλέπεις μια ταινία του Ταρκόφσκι. Δηλαδή τραβάει λίγο περισσότερο, αλλά οκ. Okay. Δηλαδή μοιάζει το 90 λεπτό 120. Αλλά είναι το ίδιο άθλημα, δεν έχει καμία διαφορά. Αν και τα τελευταία χρόνια έχουν μπει κάποιοι προπονητές στη Serie A, οι οποίοι είναι νεότεροι. Δηλαδή πλέον δεν υπάρχει ντε και καλά αυτό το παλιό. Το προπονητής με τη φόρμα, για να είσαι προπονητής ιταλική ομάδα στη Serie A, πρέπει να είσαι. Να έχεις παίξει ποδόσφαιρο, δεν και καλά, 100 χρόνια στην εθνική. Ίσχυε αυτό, όντως. Ναι, ίσχυε αυτό. Δεν γινόταν. Δεν ήσουν ποδοσφαιρά άνθρωπος. Είναι αλήθεια. Δεν ήσουν ποδοσφαιρά άνθρωπος. Δηλαδή, μπορείς να δεις και ανθρώπους οι οποίοι είναι μικρότεροι σε ηλικία. Πλέον με νέες ιδέες και να προσπαθούν. Δηλαδή, καμιά φορά βλέπεις, ας πούμε, τη Μόντζα να παίζει μπάλα και βλέπεις ότι πάει να παίξει λίγο πιο επιθετικά. Δεν είχε αυτό το παλιό που η μικρή ομάδα πήγαινε στο Σανσίρο ή στον Τελεάλπη ή
ξέρω εγώ, ναι, ξέρεις, σε μια μεγάλη ομάδα και ήταν όλοι μέσα στην περιοχή. Ναι. Υπάρχουν κάποιες ιδέες προπονητικά που ξέρεις, ότι λένε ότι θα παίξουμε λίγο, θα προσπαθούμε να παίξουμε και εμείς το παιχνίδι μας και ό,τι γίνει. Πράγμα που κάνει την Λίγκα λίγο πιο διασκεδαστική. Okay. Μένοντας στους προπονητές, μια που τους ανέφερες, ξεκινήσουμε από εκεί. Σε αυτό που λες, να κάνω δύο παρατηρήσεις. Ότι το ένα είναι ότι μπορεί να μην ισχύει αυτό που λες, ότι όντως όλοι έπρεπε κάποτε, όλοι όσοι ήταν στον πάγο Σερέα, έπρεπε να έχουν παίξει. Παρ' όλα αυτά είναι αρκετοί. Ναι. Μην πω πολλοί και φέτος, δηλαδή μπορούμε να τους δούμε δηλαδή, και να τους ονοματίσουμε. Πρέπει να έχεις κολλήσει ένσημα. Δηλαδή εδώ πέρα υπάρχουν. Δηλαδή ο Τιάγκο Μότα έχει παίξει μπάλα αυτός και ξέρει. Ο Ντι Φραντσέσκο, ο Τζιλαρντίνο, ο Σιμόν Ιντζάγκη. Δηλαδή όλοι αυτοί είναι αυτοί που τα έχουν κάνει αυτά. Ο Πάολο Σόουζα. Ναι. Τι, δεν έχουν παίξει μπάλα αυτοί? Έχουν παίξει μπάλα. Βεβαίως. Από την άλλη, ερώτηση είναι αυτή. Είναι το Ιταλικό πρωτάθλημα το μεγάλο πρωτάθλημα που πεισματικά προσπαθεί να έχει τους περισσότερους γηγενείς προπονητές στον πάγκο? Φέτος με μόνο 4 προπονητές είναι. Μη Ιταλοί σε όλη τη Σεριά. Είναι ή δεν είναι? Είναι η ερώτηση είναι. Δεν έχω κάποιο στατιστικό τώρα έτσι από το κεφάλι μου. Εντάξει, έχει λογική. Σου λέω: οι περισσότεροι είναι Ιταλοί. Δεν ξέρω αν προσπαθούν απαραίτητα να το κάνουν. Mm. Νομίζω ότι ταιριάζει και σαν ιδιοσυγκρασίες. Πολύ εύκολα αναλαμβάνουν, ξέρουν τη λίγα, όπως είπες και εσύ. Δηλαδή, ο Τζιλαρντίνο προπονεί. Ξέρουν την Ιταλική πραγματικότητα, θα λέγαμε. αλλά όχι αιμονικά, ρε παιδί μου, να πάρουμε όλοι το Ρανιέρι, αν και αυτό κοτσάρει ακόμα σε σειρά. Και άλλους προπονητές οι οποίοι είναι άνω των 60, τέλος πάντων, έχουν περάσει λίγο στις γενιές και όντως οι πιο καινούργοι Ιταλοί αρχίζουν και παίζουν πιο επιθετικά. Πιο επιθετικά. Ναι, και. Ναι, δηλαδή, ο Παλαντίνο, ρε φίλε, στη Μόντσα παίζει επιθετικά. Ναι, και η Μπουντεσλίγκα έχει Γερμανούς προπονητές, έτσι. Ναι. Νομίζω ότι. Ναι. Και άρα αδίκως λέτε κοροϊδεύανε τον Τιάγκο το Μότα που θέλει να παίξει 2-7-0 κάποτε και είχε πει στο περίφημο σύστημα 2-7. Δεν θυμάμαι 3-7-0. Δεν θυμάμαι ένα τελείως κουλό. Επίσης, πάνω σε αυτό το θέμα, εγώ θα επιμείνω. Να. Πώς γίνεται, πώς εξηγείτε εσείς ποδοσφαιριστές αντικειμενικά μέτρη και λιγότερα από μέτρη, ασχέτως το αν έχουν υπάρξει σε μεγάλες ομάδες ή όχι, να γίνονται καλοί προπονητές? Πώς συμβαίνει αυτό? Να σου πω, Τιάγκο Μότα. Δεν λέω ότι είναι καλός προπονητής ο Τιάγκο Μότα, αλλά ο Τιάγκο Μότα βρίσκεται στην πόλη. Ο Τιάγκο Μότα πληρώνεται ως προπονητής εδώ και πολλά χρόνια. Γιατί καλός, χτυπάς σε ευαίσθητο σημείο. Είναι καλός, τώρα. Τα έχει σταματήσει αυτά τα 2-8-0, τα έχει σταματήσει. Ο Τζιλαρντίνο επίσης. Συγγνώμη, θέλω να μιλήσουμε για αυτούς. Για τον Γιολιστή. Βεβαίως. Για τον Τζιλαρντίνο προσωπικά, εγώ ακόμη δεν έχω στράβωψη. Εννοώ τι. Η εικόνα που παρουσιάζει με την ομάδα του μέχρι στιγμή. Τους ανέβασε όμως. Τους ανέβασε. Okay. Το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν έχω κάποια ιδιαίτερη εικόνα ακόμη. Περιμένουμε να δούμε. Ο Μότα, η δουλειά που έχει κάνει για μένα είναι πάρα πολύ καλή. Νομίζω θα συμφωνήσεις. Σίγουρα. Και, εντάξει, όταν. Ο Μότα μπορεί να μην ήταν ένα σπουδαίο ποδοσφαιριστή σε καμία περίπτωση. Αλλά ήταν στη θέση που καταρχάς βγάζει πολλούς προπονητές. Αλήθεια. Στα χαφ. Αλήθεια. Και στα αμυντικά χαφ κυρίως. Σωστό. Και έχει δουλέψει, ας πούμε, με προπονητές όπως ο Μουρίνιο. Άσχετα αν το Μουρίνιο τώρα αρχίζει και τον ξεπερνάει το ποδόσφαιρο, τότε που τον είχε παίχτη που είχε παίχτη το Μότα, επηρέασε. Σωστό. Κάπως. Αλλά αυτό σε κάνει προπονητή ή σε κάνει κλέφτη ιδεών? Εντάξει. Μπορεί να σε κάνει και κλέφτη ιδεών. Ναι, μπορεί να κλέψει κάποιε ιδέε. Όπω λέγανε και για τον Μουρίνιο, ξέρεις, το είχε ακουστεί για τον Μουρίνιο, ναι. Το λέω, είναι μια πολύ κλασική κουβέντα. Γι' αυτό αναφέρω τον Μουρίνιο. Σου λέει τόσα χρόνια ρε φίλε, εκεί δίπλα ο κολομεταφραστή, δίπλα. Εκεί μετά με τι σημειώσει. Εντάξει, έμαθε. Έμαθε, έβαλε και τα δικά του, εντάξει. Έχει πάρει και κάποιου τίτλου. Είναι αλήθεια. Εντάξει. Έχει πάρει και δεν λέω. Αλίμονο. Συγγνώμη, σε διέκοψα για το Μότα. Όχι, γενικώ. Ο Μότα. Ο Μότα νομίζω δεν κλέβει. Νομίζω δεν κλέβει. Γιατί προσπαθεί να παίξει και ποδόσφαιρο όντως. Αλλάζει τα συστήματά του, έχει κατοχή όταν. Δηλαδή μπορεί να βρει μια ομάδα που μπορεί να είναι μεγαλύτερη σε όνομα, αλλά δεν είναι καλή στην κατοχή της, παίρνει την μπάλα. Παίζει με την Πολώνια, Ότι υπάρχουν και κλεφτοκοτάδες, υπάρχουν. Μας ανησυχεί λίγο βέβαια ότι ο Μότα κάτι έχει γίνει εκεί και δεν παίζει ο αγαπημένος μας Ορσολίνη πλέον βασικός στα δεξιά. Τι συμβαίνει και για ποιο λόγο σημαίνει αυτό? Επειδή είμαι σούπερ γραφικός, έχω γράψει μήνυμα στα ιταλικά. Έτσι. Όχι, μήνυμα φωνητικό σε app στα ιταλικά και το έχω στείλει
Google Translate και έχεις... Όχι, όχι, εντάξει, είπαμε. Εντάξει, δηλαδή κάτι ξέρω okay. και το έχω στείλει ναι. Στην διοίκηση της Μπολόνια. Ότι θέλουμε να πάρουμε μια συνέντευξη από τον Ορσολίνη. Mm-hmm. Δεν μου έχουν απαντήσει ακόμη. Μάλλον δεν έχουν εκτιμήσει τα ιταλικά μου, τα οποία είναι, για μένα είναι άπτεστα. Ναι. Και μίλησα με φίλη μου Ιταλίδα uh-huh. και μου λέει είναι μια χαρά και μάλιστα η προφορά σου ναι. είναι από την περιοχή της Απουλίας. Σαν, όχι, όχι, είναι σαν να είσαι από την περιοχή εκεί στην Πολωνία. Τι λες τώρα. Ναι, βεβαίως. Άρα βεβαίως. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Καμία δικαιολογία και το κρατάω μανιάτικο, έχω να πω. Ντροπή για τον ερασιτεχνισμό της Μπολόνια. Αυτός ο οργανισμός δηλαδή. Πού πάει. Δεν ξέρω πού πάει. Με αυτούς τους Καναδούς να έρθει ο κύριος Σαπούτο εκεί να βάλει 2-3 ανθρώπους σε σωστά μετερίζια mm-hmm. εκεί πέρα για να γίνει τη δουλειά. Να βάλει έναν υπεύθυνο τύπου. Τι είναι, πήγε στα σπαμ, μήπως το ηχητικό του κυρίου Στέλιου. Ίσως. Ίσως. Δεν ξέρω, Στέλιο. Ίσως, δεν ξέρω. Θα επιληφθούμε το θέμα τώρα. Πιάνεις όμως σε μια πρώτη δομή πώς λειτουργεί το podcast. Δηλαδή, είναι δύο τύποι 4 ώρα το μεσημέρι της Κυριακής που στέλνουν ο ένας τον άλλον ότι δεν ξεκίνησε τον Ορσολίνη βασικό. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι μέγας προβληματισμός στο Σαββατοκυριακό μας. Αν ναι. ο Ορσολίνη θα παίξει. Ή να δούμε την 11η της Λέτσε. Ναι. Ναι. Αυτό. Γιατί είναι, πέρυσι είχαμε λίγο τη Σαλερνιτάνα περισσότερο. Και την Έμπολη. Και την Έμπολη. Mm. Φέτος η Έμπολη. Δεν τα πάει πολύ καλά. Έχει 0 βαθμούς και 0 γκολ. Οπότε αυτά τα λέμε ναι. που τα λέμε ναι. μεταξύ μας, ας τα λέμε και σε ένα μικρόφωνο. Αυτή ήταν η ιδέα. Ναι, επί της ουσίας αυτό είναι. Η Έμπολη μόνο που δεν έχει βάλει γκολ ακόμα, έτσι. ναι. δεν υπάρχει. Όχι, δεν έχει βάλει γκολ και πέρυσι προσπαθούσε να παίξει ένα ποδόσφαιρο. Και προσπαθεί κιόλας να βάλει γκολ. Φέτος είναι απογοητευτική. Θα μου πεις, είναι ακόμη αρχές Σεπτέμβρη. Ναι. Δεν έχω, ξέρεις, δεν μπορούμε να κρίνουμε από τώρα, να προδικάσουμε γεγονότα ότι θα πέσει, που θα πέσει όπως την βλέπω, γιατί έχει 0 γκολ, ξέρεις, σε τρία μας. Εντάξει, και η Κάλιαρη έχει ένα όμως, δηλαδή, πες, τα πάνε κατά τύχη το. Και η Κάλιαρη έχει την Κάλιαρη, γιατί δεν λέτε. Ποια είναι η διαφορά της Κάλιαρη με την Έμπολη. Η Κάλιαρη σύμφωνα με το Στέλιο έχει και μια... Και Ουντινέζ έχει βάλει ένα γκολ. Ναι. Δηλαδή για αυτούς δεν μιλάμε. Ναι. Η Κάλιαρη ναι. έχει σαφή ιδέα σύμφωνα με το Στέλιο που είναι να παίζουν 10 παίκτες μέσα στην περιοχή ναι. και να φεύγει ένα στην κόντρα για σκοράρι. Το έκανα μια φορά, πέτυχε. Ναι, με το Λοβούμπο. Γιατί oh, όχι. Oh, ναι. Oh. Ενώ η Έμπολη είναι all over the place, ρε παιδί μου. Ξέρεις. Ενώ yeah. η Κάλιαρη λέει, παιδιά, εμείς αυτό μπορούμε να κάνουμε. Okay. Θα είμαστε όλοι μέσα στην περιοχή και έχουμε το Λοβούμπο. Που είναι Σαΐτα. Σαΐτα. Θα του κάνουμε την παλιά και θα φεύγει αυτός. Πιο πολύ το εξπρέ του μεσονυχτίου. Δηλαδή δεν στρίβει και πολύ εύκολα. Παίρνει μια ευθεία και πηγαίνει. Ναι, άμα του την πετάξει καλά όμως θα. Ναι, ναι, ναι. Και τη βρει το βηματισμό, ναι, ναι. δεν σταματιέται. Δηλαδή, αυτά τα μάτια βλέπουμε. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι, okay, για να μην λέμε βλακίες τώρα, σε κάποια μάτσα όχι έχουμε υποφέρει. Δηλαδή έτσι κι αλλιώς. Τα βλέπουμε, να υποφέρουμε. ναι, τα βλέπουμε επειδή. Ακούγονται εσωτερικές κραυγές πόνου σου στην ναι, ναι, ναι. Καμιά φορά γίνεται γι' αυτό. Ναι. Καμιά φορά γίνεται γι' αυτό. Απλά το καλό που έχει η Σέρια είναι ότι εδώ και τρεις σεζόν έχουν κερδίσει το πρωτάθλημα τρεις διαφορετικές ομάδες. Έτσι. Και ότι είναι το πιο από τα μεγάλα πρωταθλήματα, πιστεύω ότι είναι το πιο απρόβλεπτο. Ναι. Δηλαδή στην Αγγλία θα πεις, okay, ναι. η City είναι δεν έχει ξεκάθαρο φαβορί, ρε παιδί μου. Ναι. Δεν έχει ξεκάθαρο φαβορί αυτή τη στιγμή. Σημαντικό. Ναι. Σημαντικό. Σημαντικό για την ανταγωνιστικό του πρωταθλήματος. Δεν το συζητάμε αυτό. Τώρα δεν ξέρω τώρα η ερώτηση. Τώρα στέλνει ένας φίλος, λέει, αν είναι το ιταλικό ποδόσφαιρο εδώ και 2-3 το δεύτερο καλύτερο μετά το αγγλικό. Αυτά τώρα δεν ξέρω, αυτά είναι λίγο σχετικά τα πράγματα. Τι σημαίνει. Εννοεί τώρα με τα λεφτά. Πάλι τα λεφτά μόνο, δηλαδή το τι λεφτά έχουν πέσει από επενδυτές κρίνουν την ποιότητα ενός πρωταθλήματος. Αυτό, σίγουρα όχι. Αυτή η συζήτηση, παιδιά, είναι αρκετά πιο ευρεία, νομίζω. Άσχετα από αυτό. Άσχετα από το αγγλικό πρωτάθλημα, είναι γίγαντας οικονομικά μπροστά στο τέλος. Μπροστά σε όλους μαζί, δηλαδή. Μπροστά σε όλους τους υπόλοιπους. Δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε. Ανοίγει ωστόσο. Έχουμε κάποιοι κύριοι από μια Αραβία, κάποια έρημο, ίσως έχουν διαφορετική άποψη. Σωστό. Άποψη, θα τα πούμε και αυτά, θα τα συζητήσουμε και αυτά, όλα αυτά. Απλώς τώρα πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή, διότι η ώρα έχει φτάσει 10.30. Αυτό σημαίνει ότι πηγαίνουμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε σε λίγο. Fight Club μέρος δεύτερο και πριν συνεχίσουμε τα δικά μας τα ωραία, να σας πω ότι φέτος το Σεπτέμβριο ήρθε από το Disney Plus μια προσφορά περιορισμένου χρόνου, ακριβώς την κατάλληλη στιγμή για τις νέες πρεμιέρες από Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic και περιεχομένου γενικής ψυχαγωγίας. Από 6 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 20 νέοι συνδρομητές αλλά και συνδρομητές που κάνουν επανέναξη μπορούν να εγγραφούν στο Disney Plus μόνο με 1,99 ευρώ το μήνα για 3 μήνες. Επισκεπτόμενοι το www.disneyplus.com. Οι συνδρομητές
θα έχουν πρόσβαση στο αγαπημένο σε όλους περιεχόμενο της The Walt Disney Company και θα μπορούν να παρακολουθήσουν τις πιο πρόσφατες αλλά και υπερχόμενες κυκλοφορίες, όπως τη νέα live action εκδοχή της ταινίας Η Μικρή Γοργόνα, την ταινία Φύλακες του Γαλαξία 3 από τα Marvel Studios, την ταινία στο στοιχείο τους που έρχεται στις 13 Σεπτεμβρίου και επίσης σειρές όπως το The Bear, το Only Murders in the Building, το The Kardashians, το Ασόκο και βεβαίως το Welcome to Wrexham. Για να πάμε και σε κάτι αθλητικό. Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον Στέλιο Καρακάση και τον Δημήτρη Χρυσικό. Ρωτάνε οι φίλοι πριν συνεχίσουμε, μαζεύουμε και μερικές ερωτήσεις, για να μην τις αφήσουμε για μετά. Mm-hmm. Μάλλον συγγνώμη, πριν από αυτό, γιατί υπάρχει και ενδιαφέρον και είναι πάρα πολύ λογικό, υπάρχουν τα παιχνίδια σε εξέλιξη για τα προγραμματικά του Euro και βρίσκονται στο ημίχρονο. Να δούμε λίγο τι γίνεται. Έχουμε Κύπρος Σκωτία 0-3. Έχει σκοράρει ο Μακτόμινι. Αυτό με ενδιαφέρει. Έχει καταρρεύσει η Κύπρος, είναι σε κατάρρευση. Δυστυχώς η εθνική ομάδα. Ναι, ο Μακτόμινι, ο Πόρτιους και ο Μαγκίν έχουν βάλει τα γκολ των Σκοτσέζων. Κροατία, Λετωνία 3-0. Τουρκία, Αρμενία 0-0. Σλοβακία, Πορτογαλία 0-1. Βοσνία, Λιχτενστάιν 2-1. Και το μεγάλο Λουξεμβούργο προηγείται της Ισλανδίας 1-0 στην τρελή του πορεία φέτος τα αποκριματικά του Euro, έτσι. Μητέρα των μαχών αυτή. Να τα λέμε αυτά. Ναι, είναι μητέρα των μαχών. Νωρίτερα, τα ξέρετε, η Ισπανία έριξε μια ξεγερισμένη εφτάρα στη Γεωργία. Με τρία γκολ του Μωράτα. Λοιπόν, οπότε αυτά είναι τα παιχνίδια και τα παρακολουθούμε. Λοιπόν, ρωτάνε οι φίλοι εδώ πέρα δύο πράγματα. Κατά βάση. Πέρα από το γιατί δεν έπιασε ο Βέρντι στην ΑΕΚ, το οποίο θα συζητήσουμε μετά, είναι στο επόμενο, είναι στο επόμενο κομμάτι. Φτιάνεις χορδές τώρα. Ναι, ξέρω. Λοιπόν, το ερώτημα είναι το πρώτο, αν υπάρχει φάνταση για τη Σέρια. Υπάρχει φάνταση για τη Σέρια και θα επιληφθούμε του θέματος άμεσα. Έχω να πω ότι θα στήσουμε κάτι. Γενικά, ρε παιδί μου, και εγώ και ο Δημητρής δεν είμαστε τρελαμένοι με το φάνταση. Δηλαδή, επί της ουσίας, δεν είναι ότι θα, ξέρεις, γιατί μετά σε κάποιο σημείο αρχίζεις και δεν βλέπεις το ποδόσφαιρο, ασχολείσαι μόνο με το φάνταση. Ναι, okay, ναι, ότι, σωστό. Γιατί δεν έβαλε γκολ αυτός, γιατί τραυματίστηκε ο Τάδε, γιατί έκανε εκείνος, γιατί δεν τον έβαλε να παίξει και το ένα, γιατί ο Ντι Λορέντζο δεν έβαλε εκείνη τη σέντρα που έπρεπε να είναι assist κτλ. Αλλά θα κάνουμε κάτι σχετικό. Ναι, υπάρχει φάνταση. Προφανώς υπάρχει φάνταση η Σερία. Αλλή μόνο, αν δεν υπήρχε. Και ναι. Σιγά σιγά νομίζω θα μπούμε σε αυτό το θέμα. Mm-hmm. Και όλοι από την ίδια αγωνιστική, από την τέταρτη δηλαδή. Θα έχουμε και το, πώς το λένε, έχουμε και το break τώρα. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Και δεύτερη ερώτηση. Μιλάτε καθόλου, έχετε μιλήσει οποιοδήποτε επεισόδιο του podcast για Serie B? Γιατί έχουμε φίλους Serie B εδώ πέρα. Φίλους Σαπτόρια. Κάνουμε αναφορές. Είναι ανάλογα και αν βοηθάει κάποια ιστορία. Δεν έχω αφιερώσει κάποιο ολόκληρο επεισόδιο στη Serie B. Ναι. Αυτό που θέλουμε σιγά σιγά είναι να βρούμε ανθρώπους που έχουν ταξιδέψει σε αυτές τις περιοχές, δηλαδή που έχουν πάει, ας πούμε, στο Μπάρι που πέρυσι έχασε την άνοδο στο τελευταίο λεπτό από την Κάλιαρη. Mm-hmm. Να μας μιλήσουν λίγο, ξέρεις, πιο πολύ ground hopping φάση, ρε παιδί μου, να πούνε και άνθρωποι που όντως έχουν πάει εκεί. Στο Μπάρι δεν θα έπρεπε τώρα, by the way, μια που κάνει και την εκπομπούλα του και έχει λυθεί και η γλωσσίτσα του, όχι ότι ήταν ποτέ δεμένη, αλλά έχει λυθεί πολύ. Να υπάρχει ένα ξέρω, Αντώνιο Κασάνο tour, το οποίο να το κάνει ο ίδιος ο Αντώνιο Κασάνο. Το κόσμημα του ναι, παλιού Μπάρι. Ναι. Ο Μπάρι, ναι. Ναι, ρε, εσύ, και να δείχνει με καβλάντα, τα δείχνει ότι αυτά εδώ ξέρω εγώ, κέρασα πρώτη φορά, εδώ έριξα τις πρώτες μου μάπες, εδώ έπαιξα μπάλα. Εντάξει, γιατί είναι ο Κασάνο, δεν είναι. Κανονικά θα έπρεπε. Ναι. Κανονικά θα έπρεπε. Ναι. Πάντως έχουμε ασχοληθεί, δηλαδή, ναι. έχουμε μιλήσει και για Serie C, δηλαδή, έχουμε δει Κόμο, έχουμε δει Πεσκάρα. Αλεσάνδρεια, βεβαίως Αλεσάνδρεια. Βεβαίως Αλεσάνδρεια. Προπάτρια, πού είναι η Προπάτρια? Έχω χάσει. Ακόμη πιο κάτω. Νομίζω ότι είναι πιο κάτω. Ναι. Ναι. Γενικά, μου αρέσει. Βλέπουμε. Απλά σε ένα podcast το οποίο είναι μία ώρα και κάτι λίγο παραπάνω, δεν μπορείς να μιλήσεις και για όλα τα μάτς της Serie B. Δηλαδή, εδώ έχουμε φτάσει, είμαστε εδώ και δεν έχουμε αναφέρει ακόμη. Μίλαν και Ίντερ. Σωστά, θα τα αναφέρω. Έχετε, ναι, γιατί έχετε 10 μάτς κάθε αγωνιστική. Ναι. Έτσι, ναι, λογικό. Και άμα είναι μία ώρα, θα μου πεις 3-4 λεπτά, εισαγωγή, αποφώνηση. Δηλαδή, ναι. Τι να προλάβεις κιόλας. Όταν είχε ενδιαφέρον, για παράδειγμα, η Φροζινόνε πέρσι, ας πούμε, που ανέβηκε
και ήταν η καλύτερη ομάδα της Serie B και είχε και προπονητή τον Grosso, έχει ένα story να φτιάξει κάτι. Αντίστοιχα η Μπάρι, για παράδειγμα η Κάλιαρη που ανέβηκε με τον Ρανιέρη, προπονητή. Πολλές φορές η αλήθεια είναι ότι τη Serie B, επειδή και εμείς θέλουμε να δούμε λίγο περισσότερο, την εξετάζουμε μέσα από κείμενα. Δηλαδή ανεβάζουμε στη σελίδα μας κάτι που μας εντυπωσίασε από τη Serie B, ή πως παίζει μια ομάδα ενδεχομένως, ή ας πούμε ότι η Πεσκάρα έχει προπονητή το Σντένεκ Ζέμαν και έχουμε 2023. Εντάξει, και ο Ρανιέρη 72 είναι, κάτσε. Ναι, κάτσε, βεβαίως. Ο Μποέμ είναι ακόμα, ας πούμε, και προπονεί τρίτη εθνική. Σέβας, λέω εγώ, στους προπονητές που μετά τα 70 τους. Δεν είναι να γουστάρουν αυτοί να κάθεται σε πάγκο, είναι ότι υπάρχουν ομάδες οι οποίες εν έτη 2023, για να σας αντιστρέψω το επιχείρημα, εμπιστεύονται ανθρώπους άνω των 70 ετών, γνωρίζοντας πού μπορεί να βρίσκονται, πού μπορεί να είναι η πνευματική ποδοσφαιρική τους βάση. Και όμως εμπιστεύονται για πάγκο σέρια. Καλά, ο Ρανιέρη με την Κάλιαρη είναι και διαφορετική περίπτωση. Ναι. Γιατί ήταν και η πρώτη ομάδα που είχε ανεβάσει, νομίζω, τότε στη Σέρια, όταν ήταν μικρός. Πριν πάρει την Νάπολη με τον Μαραντόνα. Που μαζικά ο Μαραντόνα έφυγε όταν πήγε ο Ρανιέρη. Ναι. Οπότε. Οπότε φτάνουμε στον Αλμπερτίνο Μπιγκόν, το ξέρω. Πείτε το. Πείτε το. Πείτε το. Έπρεπε να έρθουμε καμπαρντίνα. Έπρεπε να έρθουμε αυτή την. Με αυτή την καμπαρντίνα. Dick Tracy, αλλά λίγο στο πιο. Πιο όχρα, καμπαρντίνα. Όχι την κίτρινη. Ναι, αυτή η καμπαρντίνα του Μπιγκόν, δηλαδή πραγματικά. Νομίζω, δηλαδή, πιστεύω ότι κοιμότανε με αυτήν. Καταρχάς. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι ήταν κάτι που το έβγαζε. Όχι, γιατί έσκαγε στο γήπεδο, φαντάζομαι, και λέγανε οι παίχτες ήρθε ο επιθεωρητής. Ναι. Δηλαδή, είναι σαν ξέρεις, να διελευκάνει κάποιο έγκλημα. Ναι. Με αυτήν την καμπαρντίνα. Έτσι, κάπου από πάνω βρίσκεται ο Γιάννης Μαρής και κρατάει σημειώσεις για όλα αυτά. Ακριβώς αυτό. Έτσι. Λοιπόν. Okay, λοιπόν, πάμε λίγο. Δεν έχει αναφερθεί η Μίλαν και θα αναφερθούν με διάφορους τρόπους και η Μίλαν και η Ίντερ και άλλες ομάδες. Πάμε να δούμε λίγο το φετινό πρωτάθλημα. Έτσι, τι έχετε δει μέχρι στιγμής, πού είμαστε, πού βρισκόμαστε, τι λένε οι ομάδες, ποια είναι η πρώτη εικόνα των ομάδων στο γήπεδο. Με αυτό το μικρό δείγμα τέλος πάντων των τριών αγώνων που έχουμε και πριν ξεκινήσουν και τα ευρωπαϊκά. Βρισκόμαστε σε μια επιστροφή του Μιλάνου. Ναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι ομάδες που μοιάζουν να έχουν την καλύτερη εικόνα είναι η Μίλαν με την Ίντερ. Η Μίλαν είναι πολύ καλή για το πόσες μεταγραφές έχει κάνει και η Ίντερ είναι πάρα πολύ σταθερή. Δηλαδή δουλεύει με το Σιμόνε Ιντζάγκη μία τριετία, παίζει το ίδιο ποδόσφαιρο. Αν χάσει κάποιον ποδοσφαιριστή, τον αναπληρώνει με κάποιον παρόμοιο. Έπαιξε και τελικό Champions League πέρσι. Πρέπει να σας πω ότι είναι προσωπικά, πραγματικά μου προκαλεί εντύπωση. Είναι σε αυτό που συζητάγαμε πριν, πώς ένας τόσο μέτριος ποδοσφαιριστής. Δηλαδή είναι σαν να ξέρει, σαν να έχει κάνει καριέρα ξέρεις, ο Μπάμπης ο Κλάπτον. Δηλαδή... Εντάξει, τα βάζει τα γκολάκια του Λάτσιο. Τον έχω δει live να βάζει γκολ στην ομάδα μου μέσα στο Σαν Σίρο, έχω να σου πω. Ναι, εντάξει, όχι και τόσα πολλά παρόλα αυτά. Όχι και τόσο πολλά. Αλλά... Σε αντίθεση με τον αδερφό του, ο οποίος δεν είναι τόσο καλός προπονητής. Ναι. Αυτός είναι καλύτερος προπονητής. Ήταν όχι και τόσο καλός παίκτης από τον αδερφό του. Ναι. Δεν είναι αγκαίο. Ότι πρέπει για να είσαι καλός προπονητής πρέπει να είσαι και καλός παίκτης. Ναι. Επίσης έχω πάντα την απορία πώς μπορεί να λειτουργήσει. Δηλαδή, έχουμε δει πώς λειτουργούν ας πούμε, τα κλαμπ με Αμερικανούς ιδιοκτήτες. Ναι. Έχουμε δει πώς λειτουργούν τα κλαμπ ξέρω εγώ, με Μεσανατολίτες ιδιοκτήτες. Πώς λειτουργούν τα κλαμπ με Μαλαισιανούς ιδιοκτήτες. Τα κλαμπ με Κινέζους, εγώ πάντα είχα την απορία. Νομίζω ότι ξέρεις ότι οι Κινέζοι είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Είναι λίγο περίεργο. Και ειλικρινά, ξέρεις, έχω την απορία και ρωτάω εσένα, επειδή ξέρω ότι ειδικά για τις ομάδες του Μιλάνου έχεις μια ιδιαίτερη. Εντάξει, γιατί Μίλαν έχεις πιο πολύ. Είναι η αλήθεια. Ξέρεις, τι σημαίνει ένας Κινέζος ιδιοκτήτης ομάδας, τι σημαίνει αυτό για τη διάρθρωση και τη λειτουργία της ομάδας. Ξέρεις, έχουμε ιδέα. Έως καμία. Δηλαδή, όταν είχαν έρθει τότε οι Κινέζοι και είχε έρθει ο Μπονούτσι από τη Γιουβέντους. Ναι. Είχαν έρθει ένα σωρό ποδοσφαιριστές και λέγανε όλοι πω η Μίλαν θα τα πάρει όλα και πάτωσε. Γενικά το οργανόγραμμα των Κινέζων όταν αναλαμβάνουν μια ομάδα στη Σέρια δεν είναι κάτι το τόσο ξεκάθαρο. Ναι. Και δεν είναι κάτι το τόσο ξεκάθαρο σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά κυρίως. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να ψάχνεις μια εταιρεία να ψάχνουν οι New York Times και όλες οι μεγάλες εφημερίδες των Ηνωμένων Πολιτειών μια εταιρεία και να λες δεν τους βρίσκουμε πουθενά τι γίνεται. Ναι. Πάντως η Σούνινγκ στην Ίντερ
τα έχει λίγο μαζέψει, κάτι πάει να κάνει. Ναι. Γενικά οι ιταλικές ομάδες δεν έχουν πάρα πολλά λεφτά. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι η Μίλαν δεν μπορούσε να χτυπήσει παίχτη τον οποίο ήθελε η Μπόρνμουθ. Τον Τζανιόλο. Τελευταία ομάδα της Αγγλίας, ας πούμε, έχει μεγαλύτερη οικονομική ισχύ από τη Μίλαν. Έτσι, η οποία είχε πάρει πρωτάθλημα. Είμαστε λίγο πλην ευάλε. Δηλαδή, ό,τι πουλήσουμε, τότε έχουμε τα χρήματα για να βγούμε στις αγορές. Ειδικά για να πάμε και στην ομάδα του Δημήτρη, όπου είναι Ρώμα. Να. Η οποία φέτος έχει ξοδέψει πόσο, 3 ευρώ, πόσο θα δώσατε. Ναι, περίπου. Και μια σοκοφρέτα. Ναι. Δηλαδή, δεν έχουμε λεφτά. Δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε σε καμία περίπτωση στην Premier League, αλλά πλέον και άλλες ομάδες από την Bundesliga, από όλα τα πρώτα, από τη La Liga κτλ. Δεν είναι ότι δεν ξοδεύουν τίποτα. Για παράδειγμα, η Μίλαν. Ναι. Φέτος και με τα χρήματα που πήρε, ας πούμε, την έξοδο του Champions League. Ξόδεψε και από τον άλλη. Ναι. Απλώς δεν έχει προφανώς την αγοραστική δύναμη, ας πούμε, την οικονομική δύναμη που έχει η Premier League. Και εγώ προσωπικά νομίζω ότι όπως και άλλα πρωταθλήματα δεν έχουν και την. Όλα τα λεφτά που έδωσε φέτος η Ρώμα, τα έδωσε για τον Λουκάκου, για τον Παρέδες. Έδωσε αλλού λεφτά. Όχι. Όχι λεφτά. Και για τον Σάντσες ένα κατητής, ας πούμε. Για τερματοφύλακα δεν έδωσε όμως. Για το δανεισμό. Ναι, Δημήτρη. Δεν έδωσε. Για τερματοφύλακα δυστυχώς όχι, δεν έδωσε. Ναι. Το θέμα είναι ότι τα χρήματα, η Ρώμα, ας πούμε, φέτος, επειδή λες αυτό, να το πούμε, δηλαδή προσπαθούμε να το εξηγήσουμε. Η Ρώμα έδωσε λιγότερα από 10 εκατομμύρια ευρώ για μεταγραφές, εισέπραξε όμως πάνω από 70. Αυτό σημαίνει τι. Πρώτα απ' όλα είχε να καλύψει τρύπες από το financial fair play. Αυτό ρωτάω. Δηλαδή λέμε ότι αυτή τη στιγμή. Πέρσι έδωσε. Εμοραγούν τα κλαμπ. Το ερώτημα είναι τι τους κυνηγάει από πίσω και πόσα κλαμπ κυνηγάνε χρέη στην Ιταλία. Ναι. Και τρύπες να κλείσουν. Αυτό είναι το γνωρίζουμε αυτό. Κοίταξε, οι μεγάλες δεν έχουν απαραίτητα χρέη. Αυτό που δεν έχουν είναι την οικονομική δύναμη να βγουν με 150 και 200 εκατομμύρια στην αγορά, για παράδειγμα. Mm. Και εγώ πιστεύω ότι όχι άδικα, το financial fair play τους κυνηγάει λίγο περισσότερο. Δηλαδή η Ρώμα ενώ εξασφάλισε τα χρήματα που έπρεπε, πάλι έπρεπε να κάνει ένα διακανονισμό. Ο οποίος διακανονισμός δεν της επιτρέπει να ξεφύγει φέτος οικονομικά. Ναι. Έτσι. Γι' αυτό γκρινιάζει ο Μουρίνιο. Ουσιαστικά αυτό που έγινε δηλαδή είναι να καλύψει όλο το μεταγραφικό παζάρι με την πώληση του Ρότζερ Ιμπάνιες. Ό,τι πήρε δηλαδή από τη μετακίνηση στην Αραβία, αυτά τα χρήματα πήγε και έδωσε αντίστοιχα. Αυτό. Έτσι. Καλά, κάνα και το σταυρό του που πήραν έτοιμα για τον Κλάιφερτ βέβαια, αλλά δεν τα λέμε αυτά. Εντάξει, πάμε, προχωράμε. Σταυρό αυτό τώρα θέλει να είναι καλά τα παιδιά. Επί τη ουσία η μόνη ομάδα στην Ιταλία που δεν έχει προβλήματα οικονομικά. Προβλήματα, θέματα ρε παιδί μου, είναι η Νάπολη. Είναι η Νάπολη. Γιατί έχει πρόεδρο. Γιατί μιλάει οικογένεια. Έχει πρόεδρο. Αουρέλιο. Αουρέλιο, τα κουμάντα. Παιδιά. Τεράστιο. Άκουσε το αυτό που είπε για το Σπαλέτη που ανέλαβε την Εθνική Ιταλία. Όχι. Ναι. Γιατί του λέει ο Σπαλέτη, εγώ δεν μπορώ. Θα φύγω από την Νάπολη. Θέλω να ξεκουραστώ, να πω να καλλιεργήσω τα χωράφια μου. Να λίμον. Να. Και πηγαίνει στην Εθνική Ιταλία. Ναι. Εντάξει, έγινε καραμπόλα βέβαια εκεί. Εντάξει, ναι, αν δεν έφευγε ο Μαντσίνη, μπορεί να καλλιεργούσε τα χωράφια του, όντως. Ο Μαντσίνη που είπε ότι εγώ καμία σχέση δεν είχε να κάνει με τη Σαουδική Αραβία. Εγώ είχα ήδη τρεις μέρες είχα φύγει από την Ιταλία. Ναι. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Και βγαίνει ο Ντελαουρέντης και λέει: εμένα μου είπε ότι θα πάει να καλλιεργήσει τα χωράφια του. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι γίνεται στο μυαλό αυτού του ανθρώπου. Mm-hmm. Ναι. Την Νάπολη την αγαπάω. Mm-hmm. Είναι αυτό που είμαι στο λιμάνι και απομακρύνομαι από αυτό. Mm-hmm. Έτσι, και όσο απομακρύνομαι, βλέπω τη θάλασσα της Νάπολη να μαγκαλιάζει. Και λες, Ρέντε Λαουρέντις. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Για πάντα πρόεδρος. Mm-hmm. Για πάντα πρόεδρος. Ανέβα στη Βέσπα και φύγε. Έτσι. Χάσου το Λιοβασίλη μου. Ναι. Έτσι. Εντάξει, μεγάλος, σπουδαίος. Γενικά δεν βαριέσαι, ρε παιδί μου, στη σερία. Δεν βαριέσαι σε καμία περίπτωση. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Πάντως, ναι, η Ίντερ και Μίλαν έχουν αρχίσει πάρα πολύ καλά. Και να πούμε ένα μπράβο στη Λέτσε, η οποία είναι τέταρτη. Έστω και μετά από τρεις αγώνες. Την οποία αγαπάμε. Πέρυσι είχαμε την Κρεμονέζε, τη Σαλερνιτάνα. Βρίσκουμε γενικά νότιες ομάδες, γιατί χρειάζονται. Ναι, χρειάζονται στο πρωτάθλημα για να έχει μια διαφορετική μαγεία. Δεν γίνεται όλες οι ομάδες να είναι από τη Λοβαρδία και από την Ρώμη και πάνω. Ναι. Από ναι. Η Παλέρμο θα λείπει για καιρό. Δυστυχώς. Ναι, θα δούμε. Δύσκολο.
Δύσκολο. Μακάρι, μακάρι. Ναι. Είναι απόλαυση ωραία η παλαιά. Αυτό που έχουν. Αυτό που βρίσκομαι εγώ με το Στέλιο και θα το έβρισκε οποιοδήποτε άνθρωπος έκανε ένα podcast για οτιδήποτε. Είναι ότι όταν ακολουθείς με συνέπεια ένα πρωτάθλημα, μια ομάδα, ξέρεις, οτιδήποτε θέλει να ακολουθεί ο καθένας, αρχίζεις και βρίσκεις τις πιο κρυφές ιστορίες. Δηλαδή, ξέρεις, θα ακούσεις κάτι που έκανε ο πρόεδρος, θα δεις κάτι που έγινε σε μια προπόνηση, ή μπορεί να παρατηρήσεις έναν παίκτη που κάνει κάτι μέσα στο γήπεδο το οποίο δεν θα το παρατηρούσες πριν. Για παράδειγμα, ξέρω εγώ, ο Στέλιος, βλέπαμε τις προάλλες το Μίλαν Ρώμα, το παιχνίδι που κέρδισε η Μίλαν, και παρατήρησε στα 3 δευτερόλεπτα ότι ο Καλάμπρια παίζει ουσιαστικά αμυντικό χαφ. Να. Αυτό είναι από την τριβή. Και με το Ιταλικό Πρωτάθλημα και ο Στέλιος, πόσο μάλλον με τη Μίλαν. Σωστά. Κάτι τέτοιες ιστορίες μικρές είναι που αρχίζεις και βρίσκεις, αλλά δεν νομίζω ότι τις έχει μόνο η Ιταλία. Απλά η Ιταλία τις έχει λίγο πιο τραγουδιστά, ναι, από, ναι, τους άλλους. Ναι, ναι. Παίζει και μια ταραντέλα από πίσω. Ναι. Ναι. Δηλαδή και την Bundesliga να ακολουθήσει κάποιο, αντίστοιχες ιστορίες που θα βρει. Το οποίο είναι και εντυπωσιακό πρωτάθλημα που τους λέγανε να το πούμε. Ναι. Να το πούμε γι' αυτό. Σωστό. Αλλά εντάξει, άλλη χάρη έχει η Ιταλία τώρα, όπως και να το κάνουμε. Έχει, είναι, όλα γίνονται πιο παθιασμένα. Ναι, ναι. Όταν βγαίνει, ας πούμε, ο Ντεσάνκτης, ο τεχνικός διευθυντής της Σαλερντάνα, πρώην τερματοφύλακας. Ο Μόργαν Ντεσάνκτης, ο. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Τι λέτε. Ναι, ναι, ο οποίος πήγαν να του πάρουν έναν ποδοσφαιριστή. Ουντινέζε δεν έπαιζε αυτό. Ναι. Έχει παίξει και Ρώμα. Και Ρώμα, ναι, βέβαια. Πήγαν να του πάρουν έναν ποδοσφαιριστή. Δεν τον ικανοποίησε η πρόταση και βγήκε την επόμενη μέρα, γιατί στην Ιταλία οι τεχνικοί διευθυντές μιλάνε την επόμενη μέρα του που λύγει το μεταγραφικό παζάρι. Και είπε, τώρα θα μιλήσω στα αγγλικά. Έκανε μια εξαιρετική προσπάθεια να μιλήσει στα αγγλικά. Απευθύνθηκε στην Wolverhampton. Στην Wolverhampton. Και είπε ότι disrespectful offer, disrespectful behavior. Και ουσιαστικά τους έλεγε ότι me and Salernitana Club, don't forget. Δεν έχει κανένα κομμένο κεφάλι αλόγου στο κρεβάτι. Αυτό δεν θα το κάνει ένα τη Premier League. Δεν θα έχει την ίδια χάρη. Η προφορά του θα είναι εξαιρετική. Δεν είχαμε απάντηση από Wolverhampton. Εντάξει. Δεν το θα απαντούσα. Γιατί ο Μπουλαγέ Ντιά δεν κοστίζει 10 εκατομμύρια. Κοστίζει παραπάνω. 12 τον πήραμε. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Και δίκιο έχει ο άνθρωπο. Και δίκιο έχει. Το ερώτημα είναι λοιπόν αυτή τη στιγμή, παρότι τρίτη αγωνιστική, Ίντερ και Μίλαν. Λέτε ότι είναι τόσο καλές. Μέχρι στιγμής, θα το πάνε μέχρι τέλους. Δηλαδή δείχνουν τόσο καλές ή απλώς δείχνουν καλύτερες στην αρχή. Η Ίντερ, εγώ πιστεύω σίγουρα θα το πάει μέχρι τέλους. Η Ίντερ νομίζω για μένα είναι η καλύτερη ομάδα. Τα έλεγα από την πρώτη αγωνιστική. Ο Δημήτρης είχε εντυπωσιαστεί πιο πολύ με τη Μίλαν. Ναι. Ότι πω τόσες μεταγραφές, τόσοι καινούργιοι παίχτες και παίζει πάρα πολύ δομημένα. Ναι. Είναι μια Μίλαν που είναι πιο γρήγορη στο κέντρο, πιο δυναμική. Δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες. Δηλαδή, άλλο να έχεις. Όπως πέρυσι είχες απλά τον Λεάο. Ναι. Και δεξιά τον Μεσσίας. Έτσι. Τώρα έχεις και τον Πούλησεκ, έχει τον Άιντερς, έχει τον Λόφτους Τσικ. Έχεις παίχτες και έχεις βάθος. Έχεις βάθος. Πίσω από ότι, άμα σου χτυπήσει κάποιος παίχτης, ναι, θα βάλεις κάποιον που είναι εξίσου καλός. Αλλά πιστεύω ότι η πιο ισορροπημένη και η πιο δυνατή ομάδα μέχρι στιγμής είναι η Ίντερ. Δεν βγάζω προσωπικά από τη συζήτηση Γιουβέντους. Ναι, και εντάξει, γιατί είναι η Γιουβέντους. Και στην πραγματικότητα δεν βγάζουμε και την Νάπολη. Απλώς εκεί, ναι, εκεί που έρχεται και μιλάει η λογική των ανθρώπων που βλέπουν 20 και 30 χρόνια, ναι, ποδόσφαιρο, είναι ότι, ρε φίλε, εγώ ας πούμε έχω μεγαλώσει με τους μύθους της Νάπολη, ναι, να παίρνει πρωτάθλημα. Εντάξει. Γιατί δεν είχα γεννηθεί όταν ο Μαραντόνα έπαιζε στην Νάπολη. Okay. Λοιπόν. Είναι γι' αυτό. Τώρα, ξεκινάμε ένα podcast την πρώτη χρονιά που παίρνει πρωτάθλημα η Νάπολη. Την πρώτη χρονιά που τρέχει το podcast. Και τη δεύτερη χρονιά θα πάρει. Δηλαδή. Μπαίνει η ποδοσφαιρική σου λογική και, ναι, λέει, ναι, δεν γίνεται, ναι, να ξαναγίνει αυτό. Στατιστικά ότι δύο συνεχόμενα πρωταθλήματα η Νάπολη, η οποία άλλαξε η προπονητή, έφυγε ο Σπαλέτη, είναι, ναι, ο Ρούντιν Γκαρσία. Ναι. Αλλά παραμένει η ομάδα με τον Οσίμεν, με τον Κβαρατσχέλια, παραμένει μια πολύ καλή ομάδα. Οπωσδήποτε, ενδεχομένως με λίγη λιγότερη τάβλα, εν πάση περιπτώσει, με σχετικά μειωμένο κίνητρο, ό,τι και να λέμε. Τώρα, αν έχεις, το έχεις κάνει, γιατί. Είναι και η Νάπολη. Δηλαδή, λέμε, αν ξέρω εγώ, η Μίλαν θα μπορούσε να πάρει δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα, ναι, ή η Ίντερ που είναι μια τελείωση. Μιλάμε για την Νάπολη. Τώρα είναι μια τελείως διαφορετική υπόθεση. Εγώ το έχω πει. Αν πάρει η Νάπολη δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα, νομίζω θα μετακομίσουν το Βεζούβιο. Όπως είναι, θα τον πάρουν, θα τον ξυλώσουν και θα τον πάνε κάπου αλλού. Θα σου το πω διαφορετικά. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, το λέω έτσι όπως το καταλαβαίνω, δεν τους νοιάζει στην Νάπολη αν θα πάρουν τώρα άλλο πρωτάθλημα. Δηλαδή θα τους, ναι, άρεσε, ναι, 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 αλλά δεν τους νοιάζει. Ναι. Αυτό που θέλαν να πάρουν το πρώτο μεταδοτικό, το πήραν, τελείωσε. Και αυτό που έχουν ζήσει όλο το καλοκαίρι. Ναι. Που ήταν τρέλα. Η πόλη ήταν μέσα σε μια τρέλα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Οπότε θέλω να πω, ναι, συμφωνώ εκεί. Δηλαδή να πω, θα είναι ψηλά, ναι, μεν,
αλλά ίσως όχι τόσο. Πολύ πιθανότερο δηλαδή να ήθελαν, όχι ότι είναι εύκολο, αλλά να πάρουν αυτό που δεν πήραν τον Diego, που είναι το Champions League. Δηλαδή ναι. Πολύ, είναι ακραία δύσκολο. Ναι, αλλά... ναι, ναι, δύσκολο και ναι, 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 ναι. Αλλά είναι στόχος, είναι μπροστά και το βλέπεις νέο στόχος. Σωστό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα πήγε 11. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε να μιλήσουμε λίγο ακόμα για την φετινή σέρια και μετά βεβαίως να πούμε και τα ωραία τα παλιά μας εκεί, να κάνουμε λίγη ρετροσπεκτίβα. Fight Club μέρος δεύτερο. Είμαστε εδώ με τον Στέλιο Καρακάση και τον Δημήτρη Χρυσικό, τους ανθρώπους πίσω από το podcast Calcio Sbagliato, και μιλάμε για σέρια. Πριν συνεχίσουμε, έχουμε και παιχνίδια σε εξέλιξη, θα δούμε τι γίνεται. Πριν συνεχίσουμε όμως να σας πω ότι φέτος το Σεπτέμβριο ήρθε από το Disney Plus μια προσφορά περιορισμένου χρόνου, ακριβώς την κατάλληλη στιγμή για τις νέες πρεμιέρες από την Disney, την Pixar, τη Marvel, Star Wars, National Geographic και περιεχομένου γενικής ψυχαγωγίας. Από τις 6 μέχρι και τις 20 Σεπτεμβρίου, νέοι συνδρομητές αλλά και συνδρομητές που κάνουν επανέναρξη μπορούν να εγγραφούν στο Disney Plus μόνο με 1,99 ευρώ το μήνα για 3 μήνες, επισκεπτόμενοι το www.disneyplus.com. Τώρα, στα παιχνίδια τα προκριματικά του Euro, τα οποία τα είχαμε αφήσει, έχουμε δύο αλλαγές σε σκορ. Το Κροατία-Λετωνία έχει γίνει 4-0. Αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι το Τουρκία-Αρμενία έχει γίνει 0-1. Αυτό είναι το εντυπωσιακό μέχρι στιγμής. Τα παιχνίδια βρίσκονται περίπου στο 65ο λεπτό. Και το παιχνίδι αυτό είναι σημαντικό και για την Τουρκία, για την Αρμενία. Καλά για την Ελλάδα. Το θέμα είναι ότι σε έναν όμιλο ζώρικο, αυτή τη στιγμή η Αρμενία πατάει κορυφή ομίλου, εάν καταφέρει να διατηρήσει τη νίκη, ισόβαθμη με την Τουρκία και με ένα παιχνίδι λιγότερο. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους Αρμένιους και πολύ ζόρι για τους Τούρκους αν το χάσουν αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν. Στο αραρά του ομίλου, θα λέγαμε. Ακριβώς, ακριβώς τέλειο. Ακριβώς τέλειο. Λοιπόν, επειδή έχουν μαζεύονται ερωτήματα εδώ από τον κόσμο και θέλω λίγο να πάμε και στα παλιά, θέλω λίγο να ολοκληρώσουμε τα της φετινής Serie A. Δηλαδή, τι άλλο έχουμε να πούμε. Καταρχάς, ρωτάνε φίλοι, ας πούμε, για τη Λάτσιο. Σε τι φάση βλέπετε τη Λάτσιο φέτος? Ωραία. Εντάξει, κέρδισε τώρα με στην Νάπολη. Καλή ομάδα. Πάντα με το Σάρι. Οι ομάδες του Σάρι είναι καλές. Ίδια βάση. Άλλαξε το Μιλίνκοβιτς Σάβιτς. Έφυγε πίσω στην Αραβία. Πήρε τον Καμάντα της Φράγκφουρτ. Μια ομάδα που χτυπάει τετράδα. Έκανε δύο ήττες στα πρώτα. Και θα κάνει στο Champions League. Στα πρώτα δύο μάτσα έκανε δύο ήττες. Δηλαδή την περιμέναμε να αρχίσει πιο δυναμικά. Εντάξει, δύο ήττες τώρα. Το πρώτο παιχνίδι έφαγε δύο γκολ στο 85-87 ναι. Δηλαδή. Okay. Ό,τι λέτσε. Από τη μεγάλη λέτσε. Ναι. Αλλά πήγε και κέρδισε μέσα στην Νάπολη. Ναι. Στην πρωταθλήτρια Νάπολη. Ναι. Οπότε γίνεται ένας μικρός χαμός, ρε παιδί μου. Αλλά νομίζω ότι η Λάτσιο έχει πολύ καλή ομάδα. Mm-hmm. Έχει πολύ καλή ομάδα. Φαντάζομαι ότι θα χτυπήσει τετράδα. Θα προσπαθήσει. Ναι. Ναι. Μίλαν, Γιουβέντους, Ίντερ, Νάπολη. Δεν βγαίνει τετράδα άνετα, αλλά οκ. Okay. Ναι. Εκεί, τέτραδο, πεντάδα. Mm. Αλλά εντάξει, η τετράδα νοιάζει, γιατί η τετράδα είναι η ομάδα της Champions League. Έτσι προφανώς, γι' αυτό συζητάμε την τετράδα. Και να δούμε, εντάξει, ποιοι από τους άλλους θα αντέξουν, έτσι. Αν θα αντέξει η Λέτσε, αν θα αντέξει ο καμιά Ταλάντα. Αν τώρα, εντάξει, αυτά είναι πολύ νωρίς βέβαια. Τι θα κάνει η Φιωρεντίνα. Τι θα κάνει η Φιωρεντίνα, βέβαια. Για την οποία εγώ προσωπικά είχα προσδοκίες φέτος, αλλά κάπου δείχνει να χωλαίνει μέχρι στιγμής. Ναι. Πού συγκεκριμένα. Τρώει εύκολα γκολ. Ναι, έχει λίγο ένα θέμα στην άμυνα. Ναι. Έτσι. Έφυγε ο Αμραμπάτ. Έφυγε ο Αμραμπάτ, ναι. Είναι και αυτό. Σημαντικό. Είναι γι' αυτό. Και έχει τον Κουαμέ μπροστά. Δεν γίνεται 2023 να έχεις ως Φιωρεντίνα τον Κουαμέ. Εντάξει, ρε φίλε, πήρε τον Εζολά και τον Μπελτράν. Okay. Θα βάλει άλλους. Ναι. Okay. Και τι έκανε, έδωσε τζάμπα τον Γιώβιτς στη Μίλαν. Πάρντον. Ναι, αυτό γιατί. Ο Γιώβιτς ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ήταν τελευταία μέρα, deadline day. Ήταν στο ξενοδοχείο Σέρατον του Μιλάνου, έτσι, εκεί που γίνονται όλα τα deals της τελευταίας ημέρας. Ήταν εκεί και λέει, ποιος θα με πάρει εμένα, ας είναι κάποιος άνθρωπος να μου πει έλα, και τον πήρε η Μίλαν δωρεάν. Για να δούμε. Ναι, η Φιωρεντίνα δεν σου λέει έχω πάρει δύο επιθετικούς, δεν με νοιάζει και τόσο, πάρ' τον, απλά να φύγει από εμάς. Να φύγει από εμάς. Μάλιστα, οκ. Λοιπόν, θέλω τώρα, διότι ρωτάνε
διάφορα ωραία πραγματάκια. Όπως ο έμπειρος της Βενετίας, ρωτάω το εξής. Ποιο είναι το top 3 αγαπημένων ιταλικών ομάδων από μικρές πόλεις τύπου Αγκόνα, Βενέτσια, Μεσίνα, Κροτόνα κτλ. Οκ, okay, για πες. Από μικρές πόλεις, δηλαδή δεν πιάνουμε Φλωρεντία. Όχι. Ούτε δηλαδή θα βάλουμε τη Λέτσε. Ναι, εντάξει. Όχι, μικρές, πιο μικρές. Πιο μικρές. Πεσκάρα, πάντα μια. Η Πεσκάρα στο στάδιο Αντριάτικο. Ναι. Έτσι, έχει και δελφίνι για σήμα. Ναι. Είναι στην Αντριατική. Είναι μια συμπαθέστατη ομάδα. Τώρα, ας πούμε, το Μπάρι μπορεί να το πάρουμε μικρή πόλη. Ξέρω εγώ. Εντάξει. Εγώ είμαι. Εγώ είμαι φανατικό τη Μπάρι, αλλά νομίζω ότι. Κρεμονέζε. Κρεμόνα, εντάξει, είναι ιστορική πόλη. Ναι. Έτσι. Τρομερά ιστορική, με βαρύ φορτίο. Στραντιβάρι. Συμβολικό, ναι, και για τα όργανα. Στραντιβάρι ήταν από εκεί, για τα έγχορδα που φτιάχνει. Αλλά γενικά δεν είναι μεγάλη πόλη, ρε παιδί μου, οπότε είμαι πολύ φαν Κρεμονέζε. Έχω να πω. Η Φότζια, ναι. Η Φότζια με τα ροσονέρια αυτή. Ναι. Ροσονέρια αυτή, οι οποίοι έχουν πάρα πολύ καιρό να ανέβουν. Ναι, δηλαδή τότε που έζανε Φότζια Τσεζένα. Δηλαδή, σε πάει κατευθείαν στο προπό. Εγώ θα πω Κρεμονέζε. Θα πω Λέτσε. Εντάξει, την Κρεμονέζε και εγώ την έχω στην Τριάδα. Okay. Η Λέτσε, ρε φίλε, είναι μεγάλη τώρα. Okay. Άστε τη Λέτσε. Οκ. Προβερτσελή. Δεκαετία του 20, πριν το Μουσολίνι, καν. Ήταν το podcast Κολάτσο έμπνευση για εσάς. Αναρωτιέται ο Σαγίσεβιτς. Θα ομολογήσω πως όχι. Το ποιο? Το podcast Κολάτσο. Όχι, όχι. Όχι. Η έμπνευσή μας ήταν η... Ναι, δεν... Αλήθεια, όχι, όχι. Όχι, οκ. Πάμε παρακάτω. Ο Φούγκιτ Χαράλα Μποστενές αναρωτιέται το εξής. Αν συμφωνείτε. Τι γελάτε, δεν τα έχετε ακούσει. Πρώτη φορά τα ακούτε. Όχι, αλλά τώρα το ακούμε από άλλη σκοπιά. Ναι, σωστό. Συμφωνείτε με τη ρίση στη Serie B, δεν βαριέσαι ποτέ εκτός από τα 90 λεπτά των αγώνων. Νομίζω ότι θα συμφωνήσω. Δηλαδή είναι πιο πολλές φορές ότι βαριέσαι στα 90 λεπτά. Μετά, όταν τελειώσει. Ή πριν αρχίσει. Είναι, ρε παιδί μου, πως πας σε ένα γάμο και λες, OK, έχω πάει στο γάμο. Και μετά πας στο γλέντι, τελειώνει και το γλέντι και λες τα καλύτερα είναι προς το τέλος. Ξέρεις όταν τελειώνει και το γλέντι. Ναι, θα συμφωνήσω με αυτό. Μάλιστα. Θα συμφωνήσω με αυτό. Γιατί ο Βέρντε δεν έπιασε στην ΑΕΚ? Ο Στέλιος είναι και ΑΕΚ. Να πούμε και το θέμα τώρα εδώ γίνεται προσωπικό πλέον. Όπως είπε και ο Μάικλ Τζόρνταν. This was personal. Ναι. I took it personal. Λοιπόν. Νομίζω ότι ξαναμπεί ο Τζόρνταν με τον Βέρντε στην ίδια πρόταση ποτέ. Καιρός ήταν. Καιρός ήταν. Λοιπόν, δεν γνωρίζω. Ίσως έπεσε, ρε παιδί μου, δεν είναι πάρα πολλοί παίχτες που παίζουν, έχουν πάει σε κάποια ομάδα σε λάθος στιγμή. Ναι. Για παράδειγμα, σήμερα έστειλε και στο Δημήτρη, θυμήθηκα ότι η Μίλαν είχε για παίχτη για 5 σεζόν το Φαμπρίζο Κολοτσίνη. Βεβαίως. Έτσι. Βεβαίως. Έχει παίξει 2 φορές, 3 με τη Μίλαν. Πολλά λέω. Δεν έπιασε. Δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή. Νομίζω ότι για το Βέρντε καμία στιγμή δεν είναι κατάλληλη σε καμία ομάδα. Εσύ τα λες επειδή είσαι προκατελημένος εναντίον της Σπέτσια. Εναντίον του Βέρντε συγκεκριμένα. Γιατί δεν έχει σουτάρα, δεν έχει πολύ ωραίο τελείωμα. Ή επειδή έβαλε ένα γκολ πέρσι και το πανηγύριζε, μπήκε αλλαγή. 4 έχει βάλει, 5 έχει βάλει και όλα το ένα καλύτερο από το άλλο είναι. Μπράβο του, γι' αυτό έπεσε η Σπέτσια. Συγχαρητήρια στο το μεγάλο Βέρντε. Ναι. Ναι. Εγώ υποστηρίζω Βέρντε. Παλαιάσκοπης παίχτης. Νομίζω εάν ήταν δεκαετία του 80, δεν θα σας πω τώρα ότι θα έπαιζε αρχηγός της Ιταλίας. Έτσι. Αλλά ναι, μου αρέσει ο παίχτης. Μου αρέσει ο παίχτης. Ναι. Δεν ξέρω γιατί δεν έπιασε την ΑΕΚ. Ήταν κάποια στιγμή. Okay. Κάποια στιγμή. Είναι ο παράσχος ο Έλληνας Ρανιέρη. Όχι. Δεν νομίζω. Εσύ γενικά έχεις μια περίεργη άποψη για τον Ρανιέρη. Ναι. Δηλαδή δεν και νομίζω. Τον συμπαθείς. Είναι λίγο πιο κοσμοπολίτης, δεν ξέρω. Ξέρεις. Ναι, οκ, okay, Ιταλός. Ναι. Πιο πολύ ήταν ο Μακαρίτης, ας πούμε. Ποιος Μακαρίτης? Της Μπρέσια. Πέθανε πρόσφατα. Ο... έλα. Όλη τη μυαλό μου τώρα. Έλα, η κούρσα. Όχι, όλα τα επεισόδια κάναμε συγχαρητήρια. Μάλιστα. Blackout εδώ. Ωραία. Ο οποίος έτρεχε. Καλέ το Ματσόνε. Ο Ματσόνε. Όχι. Πιο πολύ ήταν ο Ματσόνε, σαν τον παράσχο μου.
Αναλάμβανε ομάδες, τις έσωζε, έκανε. Δεν έχει πάρει πρωτάθλημα ο Παράσχος στην Premier League, είναι και αυτό. Ναι. Είναι και αυτό μια αλήθεια. Με τη Λέστερ. Έτσι. Θα πω όχι. Θα πω όχι. Όχι. Ναι. Okay. Λέει ένας φίλος, πιστεύετε ότι η Μίλαν απλά εξελίσσεται στις νέες εποχές ή θα την πονέσει από Πόμπι Μαλντίνη? Ή θα την πονέσει η αποπομπή του Μαλντίνη? Πόσες ώρες έχετε εδώ? Ποιος είναι μετά? Ξεκίνα, πάμε. Κοίτα, όταν με τον τρόπο, βασικά δεν είναι ότι έφυγε ο Μαλντίνη, είναι τον τρόπος που έφυγε. Ναι, βέβαια. Ήταν disrespectful που λέει ο Μόργαν Ντεσάνκτης. Όσα λάθη και να έχει κάνει ο Μαλντίνη, που έχει κάνει και πάρα πολύ καλά πράγματα, δηλαδή τον Τεό Ερναντές και τον Μαλντίνη. Τον Τεό Ερναντές και τον Λεάο τους έχει φέρει ο Πάολο Μαλντίνη. Και το Μενιάν. Και το Μενιάν. Μίλαν. Έχει κάνει πάρα πολύ καλά πράγματα. Ναι. Εγώ προσωπικά ήμουν έξαλλος όταν πωλήθηκε τον Άλλη. Έτσι, και όχι μόνο εσύ, ναι. Στη Νιουκάσιλ. Και έξαλλοι και άνθρωποι που δεν ήταν Μίλαν. Που δεν είναι Μίλαν. Έτσι, αλλά βλέπω ότι επί της ουσίας κάποια σωστά πράγματα γίνονται σε αυτήν την ομάδα. Τώρα, η Μίλαν είναι μια ομάδα που ποτέ είτε τα πάει χάλια, είτε τα πάει καλά, είτε παίρνει τη Champions League, δεν χάσει την ταυτότητά της. Ναι. Για την Μίλαν. Έτσι. Από εκεί και πέρα, ναι, δεν μπορούμε να προδικάσουμε κάτι. Mm-hmm. Περιμένουμε να δούμε. Πάντως, το ότι έχει φύγει ο Τονάλι και ο Μαλντίνη μέσα σε 2 εβδομάδες, έφυγε και ο Ιμπραήμοβιτς που είχε αυτό το «έλα εγώ είμαι ο μπάρμπας που δίνω, ξέρεις, ότι την, ο παλιός και το, το συνεχίζω την, τη σκυτάλη παίρνω από τους παλιούς παίχτες». Mm-hmm. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι δεν θα έχει πρόβλημα. Mm-hmm. Δυστυχώς. Η καταντζάρα του Δημήτρη του Σουνά θα ανέβει, κύριε Στέλιο. Δεν έχω άποψη, αλήθεια, συγγνώμη. Αν και την έχω στην καρδιά μου ως ομάδα την καταντζάρα. Οπότε ναι, να πούμε ναι. Ναι. Θα διαβάσω ένα σχόλιο, δεν είναι ερώτηση, αλλά είναι σχόλιο. Αλλά θέλω να διαβάσω. Πέθανε ο Καβαλιέρε και τελειώσατε. Κινέζοι και τέτοια τώρα. Εντάξει, ναι. Πρέπει να διαβαστεί. Mm. Θα μας πείτε τι παθαίνει ο Αλέγκρι μετά τις πρώτες 2-3 σεζόν? Επίσης, γιατί το αρέσουν όλοι οι άμπαλοι? Ναι, Ντεσίλιο, και για σένα μιλάω. Στέλνει, θα το πάρεις εσύ για τον Αλέγκρι, πάνω στον έχει ζήσει και στη Μίλαν. Το θέμα με τον Αλέγκρι είναι ότι αυτοί που διαμαρτύρονται περισσότερο για τον Αλέγκρι είναι συνήθως οι οπαδοί της ομάδας του. Δηλαδή, δεν είναι, οι οπαδοί της Μίλαν είναι μια χαρά που είναι ο Αλέγκρι στη Γιουβέντους. Και αυτό που έχω να πω, γιατί άκουσα τα πάνδυνα πέρυσι, έτσι. Να πούμε ότι στο γήπεδο η Γιουβέντους ήταν δεύτερη. Ναι. Έτσι. Ναι. Με την αφαίρεση βαθμών στην Ευρώπη. Ναι. Οπότε, όταν είσαι σε μια ομάδα που τη βγάζει δεύτερη στην Ιταλία, πίσω από την πρωταθλήτρια Νάπολη, η οποία έφυγε από νωρίς με το πρωτάθλημα και διαμαρτύρεσαι, και έχεις μια διοίκηση η οποία έχει παραιτηθεί όλη μέσα σε 2 ώρες τα μεσάνυχτα. Okay, δεν παίζει και το πιο ελκυστικό ποδόσφαιρο. Αλλά έχει κάνει μια καλή δουλειά, πιστεύω. Ναι. Από εκεί πέρα, είναι αυτό το θέμα με τον Αλέγκρι, ότι, ότι φέτος έχει τον Κιέζα, έχει τον Βλάχοβιτς μπροστά. Προσπαθεί να παίξει λίγο πιο επιθετικά, το είδαμε στο πρώτο μάτς. Μετά με την Πολόνια δεν βλεπόταν. Στο τρίτο μάτς είναι κάτι ανάμεσα. Δεν ξέρεις τι θα γίνει με τον Αλέγκρι. Πάντως το θεωρώ πολύ καλό προπονητή, Ιταλό προπονητή. Δεν θα τον ήθελα στην ομάδα μου, αλλά νομίζω θα την έχει τη Γιουβέντους στη τετράδα. Σε μια σημειολογική παρατήρηση. Εντάξει, είσαι ο Αλέγκρι. Έχεις ένα πάρα πολύ ωραίο αρχοντικό όνομα και είσαι Ιταλός. Πώς μπορείς να επιτρέψεις να σε λένε Μαξ? Τι πάει να πει Μαξ? Μαξ είναι σκυλί, δεν είναι? Δηλαδή, σε λένε Μασιμιλιάνο, ρε διάολε. Δηλαδή. Ναι. Είσαι Μασιμιλιάνο. Δηλαδή, μπαίνεις μέσα και βαράνε προσοχές. Δεν μπορούν να σε λένε Μαξ. Δεν μπορεί να εμφανίσει το ντοκιμαντέρ και να λένε ο Μαξ Αλέγκρι. Δηλαδή, ποιο Μαξ Αλέγκρι? Παιδί μου, εγώ ήμουν προπονητής, θα με λέγανε Στυλιανό. Ναι, είναι κωμικό. Ναι. Είναι κωμικό αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν ξέρω γιατί. Η Μαξ ήταν και ο Αμπροζίνη, φίλε. Όχι, μα ποιο τον έλεγε Μαξ, ρε Στέλιο τώρα, ποιος? Τον Αμπροζίνη. Ματ Μαξ Αμπροζίνη, φίλε. Εντάξει τώρα, άκουγε που μεταδόσει και έλεγαν Ματ Μαξ Αμπροζίνη. Όλο ο υπόλοιπο πλανήτη εκτό από το Μίλαν Μάνια τον έλεγε Μάσιμο, ρε φίλε. Τον Αμπροζίνη τον έχω μισήσει. Συγγνώμη τώρα, εδώ γίνεται προσωπικό. Γιατί? Έτυχε το 2003 στο τελικό του Champions League
περιέγραφα για την Era Sport. Ήμουν εκεί, ήμουνα μόνος μου μάλιστα. Juventus Milan. Juventus Milan. Λοιπόν, ήμουνα μόνος μου. Εκεί. Ήμουνα εκεί. Εκεί. Ναι, περιέγραφα. Είναι το, θυμάσαι το παιχνίδι, τρομερά βαρετό. Ναι. Στο Old Trafford. Ναι, στο Old Trafford. Ναι. Λοιπόν, και πάμε παράταση. Ξεκινάει παράταση. Λοιπόν, βρίσκομαι, η θέση μου είναι πάνω από τον πάγκο της Μίλαν. Ωραία. Ξεκινάει παράταση. Και βλέπω, σηκώνεται ο Ριβάλντο. Και λέω, επιτέλους μπήκαμε στην παράταση, ένα βαρετό παιχνίδι. Θα μπει ο Ριβάλντο να δώσει λίγη νοστιμιά, ρε παιδί μου, γιατί δείχνει. Ναι, ναι, μωρή, Μίλαν, δείχνει ότι το θες. Δεν θες να πάει στα πέναλτι. Okay. Λοιπόν, και ενώ έχω δει, χάνει ζέστα με αυτά, ετοιμάζει τα λοιπά. Παίρνω τα μάτια μου, είμαι σίγουρος ότι θα μπαίνει ο Ριβάλντο. Και βλέπω ότι σηκώνει την αλλαγή και πήρε Αμπροζίνη. Δηλαδή είναι παλαβό! Είναι παλαβό, είναι άρρωστο αυτό το πράγμα. Και μπήκε αυρό. Δηλαδή ο Αμπροζίνη έπαιξε στο τελικό αυτό και δεν έπαιξε ο Ριβάλντο. Ναι. Νομίζω ένα τελικό. Συγχωρήστε μου την ένταση. Όχι, όχι, όχι. Που άξιζε να παίζει ο Αμπροζίνη όμως. Νομίζω. Ο οποίος είναι υποτιμημένος παίχτης, έχω να πω. Την αλήθεια. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Οκ, πάμε παρακάτω γιατί εδώ πέρα. Έξαλλος. Μιλάει ο λαός. Κύριε Στέλιο. Θα μας πείτε και κάτι για τις πιωρούσες κίστες του Μπουκόφσκι στην εφηβική του ηλικία και την επιρροή αυτών στα γραπτά του ή μόνο για την κυρία Φροζινόνα θα μας λέτε. Νομίζω ότι ξεφεύγει αυτό το μήνυμα κάπου. Συγγνώμη για τον Μπουκόφσκι. Να. Οκ. Δεν ξέρει πολύ καλά. Πόσες ώρες έχετε βάλει. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε φανέλες. Ο πρώην Γιαννίκη Βίτι Βίτσι λέει: φανέλες που είχα από Ιταλία, είχα Μαλντίνη και Σέβα Μίλαν. Τη μαύρη του Δέλα στη Ρώμα, Κασάνο Σαμπτόρια και Λουκαρέλη Λιβορνό. Εσείς τι φανέλες έχετε? Εγώ έχω ένα θέμα. Όταν αγοράζω φανέλες, δεν βάζω ποτέ όνομα πίσω. Ποτέ. Mm-hmm. Δηλαδή, όσες εμφανίσεις Μίλαν έχω, δεν έχω καν εμφάνιση Φαμπάστεν. Mm-hmm. Δεν μπορώ να. Ποτέ δεν διαλέγω εσύ. Εγώ έχω διάφορες. Έχω να πω ότι δεν έχω καμία της Ρώμα, γιατί ποτέ δεν έχω αποφασίσει ποιο παίκτη θέλω να πάρω. Αν και κάποια στιγμή θα ήθελα να έχω μία του Ντερόση. Να τα. Αλλά έχω από διάφορες ομάδες. Έχω από τη Μίλαν, έχω το εξωτερικό, δηλαδή έχω της Άρσεναλ. Έχω μία του Ραούλ που δεν την έχω πια από την Κλέο. Από διάφορα μέρη του πλανήτη. Έχω μία της Μαρσέιγ, της Σέλτα. Ναι. Εγώ έχω αστέρα εξ αρχείων, έχω να πω. Έιτης. Με αυτές τις εμφανίσεις που, ρε παιδί μου, αν τη φορέσει και έχει πάνω από 25 βαθμούς Κελσίου, δεν παλεύεται. Ναι, ναι, ναι. Βγάζεις πυριά παντού. Ναι, ναι. Αλλά εντάξει, είναι το αστέρα εξ αρχή. Οπότε δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο. Λέτε εδώ, παιδιά, κάντε αναφορές τώρα. Μάρι Καφρούσιο και δεν έχετε πει λέξη για την Τιλέτα Λεώτα. Τι το έχετε περάσει εδώ πέρα? Δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, εδώ πέρα συζητάμε για σερία. Άμα είναι να κάνουμε να συζητάμε για τη Μόνικα. Να συζητήσουμε για τη Μόνικα και πόσες φορές την έχουμε κοπανίσει στον νηπτήρα. Για τη Μόνικα. Δηλαδή, αυτή είναι η κουβέντα μας τώρα εδώ πέρα. Να συζητήσουμε για τις ωραίες Ιταλίδες. Όχι. Συγγνώμη τώρα. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για σερία. Όταν θέλουμε να μιλήσουμε. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για κυρίες, θα πούμε Μόνικα Μπελούς, θα πούμε Σοφία Λόρεν και θα κλείσει κουβέντα. Λέω εγώ. Τώρα. Μόνικα Βίτη. Μόνικα Βίτη. Mm-hmm. Ναι. Δεν θα πούμε πάντως σε Μάρη Καφρούσιο, συγγνώμη. Έχουμε πάει και στο χωριό της, βεβαίως. Mm-hmm. Έχουμε πιει ένα κρασί εκεί στην πλατεία. Mm-hmm. Είναι για αυτά. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Να τα λέμε αυτά, λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Λέει ένας φίλος, θέλουμε γνώμη από Δημήτρη και από Στέλιο, που είναι Μίλαν, για Τιτσιάνο Κρουντέλι. Και να κλείσουμε αυτό το ημίωρο. Ωραία. Okay. Είναι θρύλος της Θεσσαλικού ποδοσφαίρου. Ο οποίος είναι χρόνια σεβαστός δημοσιογράφος, mm-hmm. καθόλου εγγραφικός, ναι. Το οποίο δεν είναι απαραίτητα κακό. Καθόλου. Έτσι, ο οποίος ασχολείται πάρα πολλά χρόνια και με την ποδηλασία, είναι expert στην ποδηλασία. Δεν το ξέρω αυτό, ναι. Ναι, βεβαίως έγραφε πάρα πολλά χρόνια στην Gazzetta dello Sport. Είναι ένας άνθρωπος που όλοι οι Μιλανέζοι τον έχουν συνδέσει τις περιγραφές του με τα μεγάλα γκολ. Ναι. Ειδικά και τα κλάματά του στις μεγάλες ήττες. Ειδικά εκείνο το παιχνίδι το οποίο είχα δει στο κλαμπ της Μίλαν εκεί πίσω από την Γαδά, όταν φύγαν όλοι οι σενατόροι, mm. Μαλντίνι, Ιντζάγκη, που τα παρατήσαν όλοι, Ζαμπρότα κτλ. Που ο άνθρωπος έκλαιγε, αλλά δεν έκλαιγε ότι θέλω να δείξω ότι κλαίω. Είχε βάλει γοερό κλάμα. Mm-hmm. Ναι.
Εγώ τον αγαπάω. Σεβάς. Τον αγαπάω όσο γραφικός και να είναι. Σεβάς, σεβάς. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με αυτά κλείνει και αυτό το ημίωρο. Τελειώνουν και σε λίγο για τα παιχνίδια. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε με τελικά αποτελέσματα για τα προκριματικά του Euro. Δικά σας μηνύματα και λίγη ακόμα ρετροσπεκτίβα σε ΡΙΑ. Τελευταίο ημίωρο Fight Club. Για πριν πούμε όλα τα υπόλοιπα, να σας πω ότι φέτος Σεπτέμβριο ήρθε από το Disney Plus μια προσφορά περιορισμένου χρόνου. Ακριβώς την κατάλληλη στιγμή για τις νέες πρεμιέρες από την Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic και περιεχομένου γενικής ψυχαγωγίας. Από τις 6 μέχρι και τις 20 Σεπτεμβρίου, νέοι συνδρομητές αλλά και συνδρομητές που κάνουν επανέναρξη μπορούν να εγγραφούν στο Disney Plus μόνο με 1,99 ευρώ το μήνα για 3 μήνες, επισκεπτόμενοι το www.disneyplus.com. Λοιπόν, τα παιχνίδια, δύο από τα παιχνίδια έχουν ολοκληρωθεί. Το Κύπρος-Σκωτία 0-3 για τον πρώτο όμιλο. Το Κροατία-Λετωνία 5-0 για τον τέταρτο όμιλο. Τα υπόλοιπα παιχνίδια βρίσκονται στις καθυστερήσεις, οπότε θα έχουμε τα τελικά τους να σας τα δώσουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, μέχρι τότε πάμε, εντάξει, μιλήσαμε, είπαμε ωραία πράγματα για Serie A, για την καινούρια Serie A. Πρέπει λίγο να πούμε και πράγματα για παλιά, γιατί εδώ πέρα έχει πλακώσει και ο κόσμος και ρωτάει και ο κόσμος. Λίγο παλιά, τύπου Μπατιστούτα, Γουεά, Ιντζάκη. Που αυτά είναι μια εκπομπή το καθένα, βέβαια. Το Μπατιστούτα, Γουεά, Ιντζάκη τώρα είναι. Τρίωρο. Είναι, ναι, τέτοιο. Μπατιστούτα όμως, λέω. Από έτσι ξέρα, τέτοια, εντάξει, νομίζω. Μπατιγκοάλ που έλεγε ένας φίλος. Σαφέστατα Μπατιστούτα. Ναι. Γουεά, αν και ήταν χρυσή μπάλα και στη Μιλάν. Έλα, εντάξει, Μπατιστούτα τώρα. Όχι, Μπατιστούτα γιατί ήταν η πόρος, ρε παιδί μου. Ήταν και καλύτερος μυστικός, ρε φίλε. Ναι. Και Πίπο, έτσι. Και Πίπο, Ινζάκη. Και Πίπο. Καμπρίνι ή Μπαρέζι. Η αλήθεια είναι ότι τον Καμπρίνι εγώ δεν το θυμάμαι και πάρα πολύ να παίζει. Τον Μπαρέζι το θυμάμαι. Και νομίζω ότι είναι ίσως από εκείνη την ομάδα της Μίλαν, δηλαδή τέλη 80's, αρχές 90's, ίσως ο πιο επιτιμημένος παίχτης. Οπότε θα πω Μπαρέζι γιατί. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι υποτιμημένος ο Μπαρέζι, συγγνώμη κιόλα. Όχι, εννοώ ρε παιδί μου, όταν μιλάς για εκείνη τη Μίλαν, λες για Φαμπάστεν, λες για Μαλντίνι, λες για ένα σωρό παίχτες. Ναι, αλλά πάλι λες ότι το Τασότι, Μπαρέζι, Κωστακούρτα, Μαλντίνι ήταν η καλύτερη αμυντική τετράδα των τροποχών, πιθανότατα. Ναι. Πού είναι υποτιμημένος ο Μπαρέζι, sorry κιόλα. Ναι, δηλαδή. Όχι, δεν είναι ο πρώτος, συγγνώμη, μπορεί να ήταν λάθος λέξη το υποτιμημένος. Ναι. Απλά δεν είναι αυτός που θα σου έρθει πρώτο στο μυαλό. Ναι, όχι, εντάξει. Αλλά ναι, νομίζω ήταν ίσως ο πιο σημαντικός σε εκείνη την ομάδα. Είμαι ιντερίστας. Υπάρχει τρόπος με τον οποίο να μην έχουμε χάσει πρωτάθλημα, λέει ο Τραγανός Δελάς. Πολύ δύσκολο. Μιλάμε για την Ίντερ, η οποία επί της ουσίας το πήρε η Μίλαν πρόπερση. Ναι. Έτσι, το έχασε σε ένα μάτς στο Ρενάτο Νταλάρα. Που έφαγε αυτόν γκολ με πλάγιο. Το οποίο όσο και να το πασπαλίσεις, δεν γίνεται, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, όχι. Ποιο Κολοτσίνη, λέγαμε εδώ στη Μιλάν, δεν έπιασε το μεγαλύτερο εξάρι όλων των εποχών, ο Βιερά. Ούτε ο Ντάβιτς. Σωστό. Mm-hmm. Αρίγκο Σάκη ή Μαρσέλο Λίπε. Αρίγκο Σάκη. Είναι ο Μπελότη ο Ιταλός Μανώλης Σκούφαλης. Δεν μπορεί να τριμπλάρει τόσο καλά ο Μπελότη όπως ο Σκούφαλης. Λιγότερο τεχνίτης, ναι, έχω να πω. Καλύτερη καμπούρα. Θα μπορούσα να πω ότι θα μπορούσαν να ήταν αδέρφια. Έτσι, αν τους δεις. Ναι, πώς είναι κάτι κόμικ παλιά με την ιστορία του κόσμου, πώς λεγόταν αυτά. Υπάρχουν κάποια. Μια φορά και αν καιρόταν ο άνθρωπος. Ναι. Θα μπορούσαν να είναι. Κατάλαβες τι λέω. Ναι. Αλλά Σκούφαλης για την τεχνική. Για πορτιέρι σε Μπελότη. Μάλιστα. Κάποιο το παράσχο, μάλλον είναι ο Σέρσε Κόσμη. Πιο ταιριαστό. Βεβαίω. Βεβαίω. Καλό. Βεβαίω. Πολύ, πολύ. Λίγο πιο ροκστάρ, αλλά ναι. Ωραίο. Δαλματέα Αλμέδα λέει ότι ο Ντανιέλε Βέρντε είναι ο Λορέντσο Ινσίνιε των Τσίπιδων. Διαφορετικό. Τι, συμφωνώ. Όχι, εντάξει. Να στο κεφάλι, ναι. Okay. Κοντή, γονταδούρες εκεί τρίπλα. Ο Ινσίνιε όντως, ναι, καλός. Ο Σαμάτα Φόξ αναρωτιέται, η μιλιόρη Καλαμπρέζε της σέριες θα κάνει το μπαμ. Για εμάς τους καλεμπρεζίστη φέτος είναι μεγάλη ευκαιρία. Ορίστε, μάθαμε ότι υπάρχει και φίλος Καλαμπρέζε στην Ελλάδα. Πολύ καλά. Και ποιος να το πει όχι.
Ναι. Αυτό. Σίγουρα όχι εμείς. Ναι. Κάποιος λέει, έχει γράψει ένα βιβλίο Αντσελότη, λέει, στο οποίο γράφει μέσα ότι γέλαγε με τον Ριβάλντο, γιατί ο Ριβάλντο λέει, μίλαει πολλές φορές για τον εαυτό του σε τρίτο ενικό. Οκ, okay, αυτό δεν το έχω ακούσει. Και εγώ δεν το έχω ακούσει, είναι η αλήθεια. Το έχεις, το, όχι. Πιο πολύ θα μου κάνει κάτι που κάνει ο Ζλάτον Ιμπραήμοβιτς παρά ο Ριβάλντο, δεν ξέρω. Ναι, ρε παιδί, που ο Ιμπραήμοβιτς το κάνει και λίγο. Ναι, μεν το εννοώ. Θα με πείτε ότι ο Ριβάλντο μιλάει μόνο με τύπου καλησπέρα 3 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή ότι μιλάει μόνο με χρήματα, ας πούμε. Ναι. Αλλά okay, όχι. 50%, ο Ιμπραήμοβιτς έκανε 50% ότι. Το λέω σοβαρά, 50% κάνω πλάκα. Personal, εντάξει. Επί της ουσίας. Αλλά δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Δεν το έχω διαβάσει το βιβλίο του Αντσελότη, ντροπή. Ναι. Ο πιλότος Ζίγκερ Νάγκελ αναρωτιέται το εξής. Στηρίζει κανείς ασάνοδο της μεγάλης Σουντιρόλ με το Θεό φίλαθλο που κάνει 2.000 χιλιόμετρα για να δει την ομάδα στο Παλέρμο και το Ρέτζιο. Και βέβαια τον στηρίζουν. Ναι. Με τον τύπο που πηγαίνει μόνος του στα γήπεδα της Ιταλίας. 100%. Και στηρίζουμε και μια ομάδα η οποία έχει καθαρά όνομα ελβετικό. Η Σουντιρόλ και παίζει στην Ιταλία, εντάξει, είναι. Και μια ομάδα που προέρχεται από μια περιοχή, η οποία πραγματικά, επειδή έχω περάσει από εκεί, με το αυτοκίνητο έχω κάνει ένα μικρό road trip, δεν βλέπετε. Οι Ιταλικές Άλπες είναι χάλια. Ναι, χάλια, ναι, χάλια, δεν βλέπονται πραγματικά. Είναι, λες, βλέπεις και λες, πού είστε εδώ. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δύσκολα. Κορυφαίος Ιταλός αμυντικός. Μπαρέζι, Μαλντίνι, Σιρέα ή Καναβάρο. Καταρχάς για μένα η τετράδα δεν έχει τον Καναβάρο, έχει τον Έστα. Ναι. Συμφωνώ. Ας ξεκινήσω από αυτό. Συμφωνώ. Εγώ πρέπει να πω Μπαρέζι, συγγνώμη. Μπαρέζι, συγγνώμη, Μπαρέζι, Σιρέα, Μαλντίνι, Νέστα. Ναι. Ή Καναβάρο που λέει ο φίλος. Ναι. Εγώ Μπαρέζι. Δεν έχω άποψη για το Σιρέα καθόλου. Δηλαδή, Μπαρέζι τουλάχιστον έχω δει όλα γραμμένα. Και εγώ Σιρέα τον θυμάμαι να τον βλέπω, αλλά επί της ουσίας. Συγγνώμη, το Σιρέα. Τον καταλάβαινα και πάρα πολύ. Το Σιρέα θυμάμαι που, όταν κάναμε τη σειρά για την Ιταλία το 82, ότι ήταν ένα παίκτη αυτό που τώρα λέμε ball playing defender, α πούμε. Μια κάποια βερσιόν του τότε. Νομίζω ότι ο Μπαρέζι ήταν ο πιο πλήρης, μάλλον σε όλα. Μαλντίνι, λες, ναι. Άλλη μόνο. Ναι. Για μένα, εντελώς υποκειμενικά. Okay, okay. Ο Αλενατόρε, ο δικός μας, θα μπορούσε ως μενταλιτέ και ως coach να σταθεί σε ΡΑ ή σε ΡΕΜΠΗ. Αναρωτιέται ο Κολομπαράλες. Σε ΡΕΜΠΗ, νομίζω, σαφέστατα. Ναι. Σε ΡΕΜΠΗ. 100%. Εύκολα. 100%. Είναι και η μεταλλητέ αυτή. Είναι μεταλλητέ, ναι, ναι, ναι. Είναι ο Φερνάντο Κόουτ ο πιο μισητός ποδοσφαιριστής που έχει υπάρξει ποτέ? Όχι. Όχι, 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 παιδιά, γιατί? Όχι. Γιατί? Όχι. Υπάρχει μια λίστα στη Wikipedia από Γερμανούς παίκτες που μπορώ να σας πω πιο εύκολα, ας πούμε, τον Φερνάντο Κόουτ. Και σίγουρα καλό στην καλή Λάτσιο, δηλαδή δεν είναι ότι τον έβλεπες και. Τι κάνει αυτός εκεί. Απλά επειδή κλωτσούσε και ήταν βρώμικο. Υπάρχει και ο Ματεράτσι. Ναι, γιατί σε αυτή την ομάδα που είχαν, ξέρω εγώ, το Σιμεώνε και τα λοιπά, ναι. Ο Φερνάντο Κόουτ ήταν το πρόβλημα. Ναι. Κάπως λέει, γιατί μόνη κάνει ενήλικο, δεν την κοπανά στον νηπτήρα, κοιτά τα δάχτυλά σου και τα φυλά σαν να φορά βέρα, όπως έκανε ένας μεγάλος αρχηγός. Μάλιστα. Είναι ο Κρουντέλι ο Γιώργος Μίνος της Μίλαν? Όχι. 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 Ο Καθόρλαν όμως λέει ότι η μόνη ομάδα που λέει ότι σέρια είναι Μεγάλη Πάρμα. Δίκαιο. Οπωσδήποτε. Ήταν ο Ινάσιο Αμπάτο Ιταλός Χάρης Κοπιτσής? Όχι. Και θα εξηγήσω γιατί. Πιο πολλά γκόλ ο Κοπιτσής. Πιο πολλά γκόλ ο Κοπιτσής σε ντέρμπι. Έτσι. Και στο γάμα συνήθως. Ειδικά με τον Παναθηναϊκό ήταν, ναι, ο Αμπάτε προπονητής της Πριμαβέρα τώρα στη Μίλαν. Δεν τα πάμε και πάρα πολύ καλά. Ναι. Αλλά δεν νομίζω ότι έμοιαζαν πάρα πολύ σαν παίχτες. Ωραία ερώτηση από το φίλο που υπογράφει ως του κυρίου Ραϊκόνεν. Ποιο είναι το καλύτερο ψευδώνυμο της Σέρια διαχρονικά κατά τη γνώμη σας? Σε παίκτη, ας πούμε. Φαντάζομαι παίκτη. Τώρα μας πιάνει απροετοιμάστος. Θέλει σκέψη αυτό. Τώρα καλό το, ας πούμε, τώρα ποιο έχουμε έτσι να έχουμε καλό. Εσύ στη Ρώμα. Κοίταξε τον Γκάλο του Μπελότη. Ναι. Καλά, η Ρώμα παλιά είχε τα ωραία που γινόταν οι παρουσιάσεις με τα Πούμα, το αεροπλανίνο και τα τέτοια. Τότε ήταν ωραία. Το αεροπλανίνο. Είναι καλό. Ναι, είναι πολύ δυνατό. Αν και το πιο γραφικό για μένα. Ναι, είναι πολύ δυνατό. Αν κάνει το αεροπλανάκι 40 χρονών έγινε. Ήταν λίγο γραφικούλη, είναι η αλήθεια. Σάλας ή Ζαμοράνο? Εγώ λίγο Σάλας είμαι, συγγνώμη.
πακέτο μαζί με, επειδή τον έχω δει πιο πολύ, θα πω Ζαμοράνο. Αλλά είναι δίδυμο, ρε παιδί. Θα πάω, ναι, καλά, είναι δίδυμο. Θα πάω και εγώ με το Σάλας, μόνο για τη γραφικότητα που είχε κάνει ο Ζαμοράνο με το 1-8. Ναι, ναι. Μου βγάζει ένα κόμπλεξ που ο Σάλας δεν είχε ποτέ. Ποιος είχε το 9 το Ρονάλντο, ε. Ναι, okay. Πλατινή Μπόνιεκ Ρώση ή Πίποντελ Πιέρο Ζιζού. Πλατινή Μπόνιεκ Ρώση. Ιουβεντίνικο. Ή Πίποντελ Πιέρο Ζιζού. Ή είναι ο Ζιζού στην κουβέντα, οπότε εγώ. Το δεύτερο. Ναι, το δεύτερο. Τσίρο Φεράρα ή Φάμπιο Καναβάρο. Εγώ για να πω την αλήθεια, πάμε το Φεράρα. Δεν είσαι καναβαρικός. Δεν είμαι καναβαρικός. Δεν τον θεωρώ σπουδαίος, αλλά. Ο Φεράρα ήταν και αυτό, ρε παιδί μου, ότι είναι από τους τελευταίους παίκτες της παλιάς σειρά. Ναι. Έτσι, ναι. Μεγάλη καριέρα και διάφορες θέσεις και διάφορες ομάδες. Δηλαδή, υπήρξε στην Νάπολη, υπήρξε στη Γιουβέντους. Και στη Γιουβέντους είναι πολύ εύκολο εδώ. Βέβαια και ο Καναβάρο έχει κάνει αυτό, η αλήθεια είναι. Εγώ θα πω Καναβάρο μόνο και μόνο για εκείνο το απόγευμα του Ιουλίου, ναι, το 2006, ναι, στο Ντόρτμουντ. Μάλιστα. Νέστε Κωστακούρτα. Καλά. Καλά, εντάξει. Ο Στέλιος να μας πει. Νέστα. Νέστα, εύκολα Νέστα. Η καρδιά λέει Κωστακούρτα, το μυαλό λέει Νέστα. Να. Τότε Τελπιέρο, δεν μου αρέσουν αυτά τα διλήμματα. Τότε Τελπιέρο, εδώ να ρωτήσουμε τον Δημήτρη. Εντάξει, τότε Τελπιέρο, αν θέλει, τρεις ώρες θέλει εσύ. Ναι, το τότε Τελπιέρο είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Δεν μπορεί να το. Αν ήταν Μπάτζο, θα λέγε Μπάτζο. Ναι. Δεν έχω ποτέ, δεν έχω απάντηση. Δηλαδή, ο Τελπιέρο τον θεωρώ και σπουδαίο ποδοσφαιριστή και τον συμπαθούσε για πάρα πολύ πάντα. Εντάξει, το ότι. Εσύ, ναι, ω Ρώμα. Εγώ θα πω τον Τελπιέρο. Εσύ. Εσύ, δυσκολεύεσαι σε αυτό, δε. Δυσκολεύω. Εγώ θα πάω στο 51-49 με τον Τότι. Ίσα-ίσα δηλαδή. Ένα. Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι, είναι εκπληκτικά δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι, σαν δίλημα, ναι. Ναι. Είναι το νέο, ίσως από τα πιο πενταρίσια διλήμματα που υπάρχουν. Είναι αλήθεια. Είναι ο Τζάτζα ο Ιταλός Κατσικοκέρης. Ο Σιμονέ. Ναι. Αδικείται τον Κατσικοκέρι στο μυαλό μου. 100% μαζί σου αυτό που είπες. 100% μαζί σου. Ειδικά μετά από εκείνη το φιάσκο με εκείνο το πέναλτι. Ο οποίο, εντάξει, μιλάμε για φούλα σοβαρό παίχτη. Τον οποίο δεν έχω εκτιμήσει ποτέ και δεν ξέρω γιατί έχει παίξει σε τέτοιο επίπεδο. Μάλιστα. Είναι ο Ιακίνη της Παλέρμο ότι ο Μπάμπες ο Τένιας για τη Λαμία. Καλά, μιλάμε για μια ομάδα τώρα που έχει. Είχε πρόεδρο τον Τσαμπαρίνη, ο οποίος έχει φέρει τον ίδιο προπονητή 4 φορές την ίδια σεζόν. δεν είναι πολύ εύκολο να βρεις μια ομάδα η οποία έχει αλλάξει 8 προπονητές μέσα σε μια σεζόν ή 9. Πόσο μάλλον από αυτές τις 8 αλλαγές να είναι ο ίδιος που ξανάρχεται πίσω. Όχι. Νομίζω ότι αυτά που γίνονται στο Παλέρμο ούτε ο Μπάμπης δεν τα έκανε. Μάλιστα. Το Σάλας ή Ρεκόμπα νομίζω είναι ψευδοδίλημα. Δεν είναι σωστό. Ναι. Δεν είναι και ίδιο. Θα πω εγώ. Είναι σε δεπίγραφο. Από Καλαμπρέζε μόνο η σάλτσα Τσμπαρίλα, δεν λέει ο Δαλματίας Αλμέιδα, μάλιστα. Η ακριβής διατύπωση του Ριβάλντο, για αυτό που λέγαμε πριν, μας λέει ο Τσαγής, ήταν Ριβάλντο doesn't sit on the bench. Ναι. Μάλιστα. Πότε προβλέπετε επιστροφή Πορντενόνε στην Serie B. Πες δούμε ότι να το ευχόμαστε. Πραγματικά. Καλύτερος ξένος παίκτης όλων των εποχών στις μεγάλες ομάδες της Ιταλίας. Καλά, τώρα αυτό κι αν είναι ένα. Μεγάλη κουβέντα. Μίλαν Φαμπάστεν, ας πούμε, γρήγορα. Μάλλον. Ναι. Μάλλον. Έχει παίξει ο Ρονάλντο. Ζιζού στη Γιουβέντους. Έχει παίξει ο Ζιντάν. Μάλλον. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε 20 αυτή τη στιγμή. Ναι. Δεν ξέρω, θέλει κουβέντα αυτό μεγαλύτερη, είναι η αλήθεια. Ήταν ο Σάντρο Μπεριντέλη ένας Ιταλός Γιώργος Ανατολάκης. Όχι. Διαφορετικοί παίχτες. Υπήρξε ποτέ πιο ψυχωμένος παίχτης από τον Μορένο το Ριτσέλη. Και πιο άσχημος, θα προσέθετα εγώ. Ο Βέρκοβοντ. Άσχημος. Εμένα στο μυαλό μου το Ριτσέλη ήταν. Το μαλλί. Τα Χριστός. Τα Χριστός ο ίδιος. Όχι, τον λάτρευα γιατί είχε πάντα αυτό το. Δεν ήταν παίχτης, ήταν πειρατής.
Είχε το πειρατικό look, ρε παιδί μου. Αλήθεια. Το οποίο έχει και ο Μάριο Ρούι. Και έχει συμμετάσχει και στον αναγεννησιακό πίνακα. Βεβαίως. Το Άγιαξ Γιουβέντους, εκείνο το κάδρο. Όχι. Είναι λατρείο το Ριτσέλι. Λέας φίλος. Ήταν ο Μάρκο Ντελβέκιο η πιο υπερτιμημένη απάτη των 90's? Και αφού απαντήσετε ναι, δικαιολογήστε γιατί. γιατί ήμουν σίγουρος ότι μετά το Ριτσέλι θα ακουστεί ο το όνομα Ντελβέκιο. Ήμουν 100% σίγουρος. Όχι, ήταν πολύ καλός παίχτης εμένα. Και μάρκαρε και λίγο. Ναι, βοηθούσε πάρα πολύ τα σχήματα της Ρώμα, δηλαδή στο πρωτάθλημα που έχει πάρει, ειδικά η Ρώμα στο Σκουντέτο, παρότι τότε η Μπατιστούτα Μοντέλα ήταν υπερχρήσιμος. Απλώς εντάξει, ήταν τόσο τεχνίτες οι άλλοι που έπαιζαν γύρω του και στην Ιταλία και στη Ρώμα, που φαινόταν τύπου αυτός που τρέχει. Αλλά όχι, ήταν μια χαρά. Ακόμη ένας πειρατής. Είχε παίξει ο Στεφάν Γκιβάρτς, δηλαδή. Ο πιο απατεώνας ήταν ο Ντελβέκιο. Στεφάν, μιλάς για τον παγκόσμιο πρωταθλητή, έτσι. Θέλω να το θυμόμαστε αυτό, παρακαλώ. Λοιπόν, μεγάλο δίλημα. Ζάγκο Αλντάιρ Σάμουελ ή Ράιτα Μπονσά Κρέκ? Το πρώτο. Ό,τι και να είναι. Το πρώτο και να είναι. Ο Ζάγκο πόσα χρόνια έπαιξε στη Ρώμα? Έπαιξε 4. Γύρω στα 52 με 68 περίπου. Βίρτης ή Προύτσο? Καλά, για μένα Βίρτης. Ναι, Προύτσο. Βίρτης. Ήταν ο Στέφανο Φιόρε η πιο αριστοκρατική μπαλαδόφασα στη Σερία? Σε μια λίγα με πάρα πολλές αριστοκρατικές μπαλαδόφατσες. Ο Ρουί Κώστα νομίζω ήταν ο πιο αριστοκρατικός. Ναι, αν ας πούμε ο Ρουί Κώστα σαν ύφος αρχοντικό είναι ο Καρλομάγνος, ας πούμε. Ναι. Ο Στέφανο Ωραίο. Φιόρε ήταν ένας πρίγκιπας, έτσι, τοπικός. Είναι ο Ραβανέλη το πιο αδικημένο φόρ της Γιουβέντους? Και αυτό είναι καλή. Και αυτό καλή ερώτηση. Αδικημένο από ποια άποψη? Έπαιζε σε κάποια φάση, τον έδιωξε η Γιουβέντους και πήγε χωρίς να το θέλει και πάρα πολύ στη Μίτλεσβρο. Αδικημένος από την άποψη ότι τους πήρε ένα Champions League και το διώξανε. Τους πήρε, βοήθησε να πάρουν ένα Champions League. Λίγο αδικημένος από ναι. Λίγο. Ναι. Γνώμη για Ντάβιντε Μοσκαρντέλη. Εκπληκτικό μαλλί. Εκπληκτική παρουσία. Μια παρουσία που δεν θες να συναντήσεις σε στημένες φάσεις. Είναι αλήθεια. Αλλά ένας δικός μας άνθρωπος. Εγώ θα πω ναι για μου. Ναι στο Μοσκαρντέλη. Και ναι στο μουσί του. Και στο μουσί του, ναι. Ναι, ναι. Και στο μουσί του. Ναι. Που είναι ρόουντις από μπάντα, ρε παιδί μου. Δεν είναι. Μπράβο, σωστό. Στους Hawkwind, ας πούμε. Λοιπόν, συγγνώμη να πω τα τελικά πριν συνεχίσουμε. Λοιπόν, Τουρκία-Αρμενία 1-1 τελείωσε το παιχνίδι. Σλοβακία-Πορτογαλία 0-1. Βοσνία-Λιχτενστάιν 2-1. Και Λουξεμβούργο-Ισλανδία 3-1. Μεγάλη νίκη για το Λουξεμβούργο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Η Ακουίντα Αντινατάλε ή Λαμπριάκος Ρατζίνσκι? Η Ακουίντα Αντινατάλε. Λαμπριάκος. Λαμπριάκος ο Ρατζίνσκι. Ναι, γιατί το Λαμπριάκο το βάζει και στο όπερα. Όπου το χρειάζεται. Πόλστερ ή Φέλερ? Όχι Φέλερ, Πόλστερ. Πόλστερ. Φέλερ. Διαφωνεί. Όχι. Τόνι Πόλστερ. Ο μεγάλος αυστριακός μπόμπερ. Έτσι. Αλέσιο Τακινάρντι ή Παντελής Καφές? Αλέσιο Τακινάρντι. Για πάντα. Αλέσιο Τακινάρντι είναι κοινή αγάπη. Είναι ο Αλμπέρτο Ακουιλάνη η μεγαλύτερη απάτη παίκτη στα Zeros? Θα έλεγα ναι. Από τις... Αλλά εκεί σκέφτεσαι ότι υπάρχει και ο Μοντολίβο. Πιάνουμε το Μάτρι. Αν πιάνουμε το Μάτρι, θα πάμε το Μάτρι. Ναι, γιατί αν πιάσουμε όλες τις θέσεις είναι και ο Αλεσάντρο Μάτρι. Αλλά... Ναι, αλλά όχι. Νομίζω στο Μοντολίβο κουβέντα κάπου να σταματήσει. Ναι. Φόρεσε και περί βραχιόνια. Βεβαίως. Λοιπόν, μια πολύ σοβαρή ερώτηση. Ήταν ο Κριστιάνο Τζανέτη για το Χαβιέρ Ζανέτη ότι ο Κίκο Κασίγια για τον Ίκερ Κασίγιας? Μου αρέσει. Μου αρέσει. Ναι. Συμφωνούμε. Ήταν ο Λουίτζι Ντε Αγκοστίνι ο Ιταλός Νίκος Αλαβάντας? Θα μπορούσε να είναι ό,τι θέλει. Αν δεν κάνω λάθος, γιατί είναι από τα μικρά μου
δύο ονόματα από τα μικρά μου. Του θυμάμαι να παίζουν, τον Ντεακοστίνη ειδικά. Του είπε στην Νάπολη, νομίζω το μεγαλύτερο καριέρα του. Λίγο πιο ευέλικτο ο Ντεακοστίνη. Λίγο πιο ευέλικτο. Αλλά με αυτό το όνομα ξέχαστο. Ναι. Νομίζω δεν ταιριάζουν πάρα πολύ να του βάλουμε στην ίδια συζήτηση. Είναι ο Λούκα Τόνι ο Ιταλός Ναλιτζής. Εδώ κάτι έχουμε. Για πες. Μπόμπερ. Έτσι, να πάρουμε τίτλο με μικρότερο. Επιμελώσα τη μέλη του. Ναι, ναι. Αλλά πολύ. Παρουσία. Ωραίες παρουσίες. Ναι. Θα μπορούσε. Μπαμπάς Κιέζα ή Ντινατάλε. Ντινατάλε. Ναι, νομίζω ωριακά την Νατάλε. Κι εγώ. Αγαπάω την Νατάλε. Θα πω Κιέζα. Αντρέα Καράτσιο λέει Ντάριο Χούμπνερ. Ντάριο Χούμπνερ. Εντάξει, εύκολο. Έχει και δικό του τραγούδι. Ντάριο Χούμπνερ. Εύκολο. Ψάξτε το. Και λέει ο Φουγγί Χαλάμπαστανή, μπροστά στον Ντάριο το Χούμπνερ, ο Βιέρκοβο έμοιαζε μοντέλο για τι πασαρέλε του Μιλάνου. Ναι. Ήταν ο Καμορανέζη ο Ιταλό Αργεντινό Φανούρη Γουνδουλάκη. Πολύ καλό. Θα έγραφες τραγούδια του Καμορανέζη αντίστοιχα με το Φανούρι Γκουντουλάκη, οπότε ναι. Ναι. Επειδή πλησιάζουμε προς το τέλος και δεν έχει γίνει αναφορά, συγγνώμη Δημήτρη, πρέπει να το πω στο τέλειο, δεν γίνεται να τελειώσει μια ολόκληρη εκπομπή για ιταλικό ποδόσφαιρο και κυρίως με αναμνήσεις χωρίς να ακουστεί το όνομα Τόμας Κούχραβε. Βεβαίως. Σε αυτήν την εκπομπή, έτσι. Πρέπει να ακουστεί έστω το όνομα του Τόμας Κούχραβε και να μείνει. Με μια υπέροχη χέτη τότε στην Τζένοα. Ναι. Στην Τζένοα. Ναι. Και πρώτος. Κάπου κανονιέρε ή κάνω λάθος. Μπορεί να κάνω και λάθος, δεν το θυμάμαι. Με τη μεγάλη Τσεχοσλοβακία των 90 στο Ιτάλια 90. Και θέλω να κλείσουμε. Χρωστάμε Λούχοβι. Χρωστάμε πολλά και μια πολύ γρήγορη απάντηση τελευταία. Αν είναι ο Ντίνο Μπάτζιο, ο Θανάσης Αντετοκούμπο. Όχι, παιδιά, ο Ντίνο Μπάτζιο έχει κρίνει τίτλους στο UEFA με δύο ομάδες. Μάλιστα. Σίγουρα δεν είναι πετσετάκια. Με σκληρή λοιπόν απάντηση, ισχυρή κάπου εδώ, κλείνουμε. Θα ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Τάκη Μπουλή, την Κωνσταντίνα Πανούτσου, εσάς για την προσοχή και την ακρόαση. Πάνω απ' όλα τον Στέλιο Καρακάση, τον Δημήτρη Χρυσικό, τους ανθρώπους πίσω από το Κάλτσιο Σμπαλιάτο, να τους βρείτε, να τους ακούσετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε. Κυρίες και κύριοι, μένετε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM για το τελευταίο δελτίο αθλητικών ειδήσεων της ημέρας. Αμέσως μετά ανοίγουν οι γραμμές για όλους και όλες εσάς. Καλό Σαββατοκύριακο, τα λέμε τη Δευτέρα.